Μέρη, καλώς ήρθατε στο Magazine Life και σήμερα μία γεμάτη εκπομπή, ένα δύο ώρο που θα περάσουμε παρέα εδώ με πολλά πολλά θέματα. Μέσα σε αυτά θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το μπαλκόνι μας, το μικρό μας το μποστάνι. Εδώ θα μας δείξουν οι ειδικοί στο στούντιο πώς μπορεί να αλλάξει εντελώς όψη το δικό σας το μπαλκόνι. Επίσης θα μάθουμε ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος στα 42 του χρόνια έμαθε ότι οι γονείς του δεν είναι οι βιολογικοί οι γονείς του και τώρα τους αναζητά. Όλα αυτά σήμερα εδώ, όμως να σας πω το τηλέφωνο της εκπομπής, το 211-55-50-550 για τα ωραία μας τα δώρα, τα ρολόγια από την εταιρεία Ferendi, εδώ σε όλα τα χρώματα που μπορείτε να φανταστείτε και που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μουσικό quiz, πολλά πολλά άλλα δώρα, όπως και τα σετ περιποίησης μαλλιών SP από τα κομμωτήρια ΤΕΟ και πολλές εκπλήξεις. Πάμε να ξεκινήσουμε, Στέφανε. Βέβαια. Καλό μεσημέρι. Αχ, τι ωραίο το καναπές μου σήμερα. Γεια σου, Ρουλά. Γεια σου, Κιμ. Γεια σου, Στάθη. Γεια σου, Βίκη. Γεια σου, Αλεξία. Γεια σου, Έλενα. Άνοιξη, βλέπω λουλούδια στο παντελόνι σου, στο πλατό, παντού. Γίνεται χαμός. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για selfie φωτογραφίες. Νομίζω θα το λέγεις και εμένα. Το παντελόνι σου δεν είναι. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι το παντελόνι έχει να κάνει λίγο με το. Είναι φλωρά. Ταιριάζει με τα ανοιξιάτικα λουλούδια σήμερα. Όπως και το πλατό μας. Είμαστε έτοιμοι για selfie φωτογραφία, νομίζω. Έχουμε εδώ και τα κινητά. Εδώ τώρα και μπορείς να βγάλουμε μια selfie. Τώρα θέλω να βγάλουμε μια selfie φωτογραφία. Πού θα κάτσω εγώ, εδώ. Χαμός θα γίνει. Μισό λεπτό. Μη δείτε και τα μηνύματά μου, δεν πρέπει, δεν κάνει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Ιφαντή, μισό λεπτό. Ελάτε με δείτε. Ελάτε, πάμε. Φοράμε όλοι. Μακρύ χέρι. Αυτό είναι αυτό. Γυρίστε. Χωρίς φλάς, αλλά ελάτε να μπούμε όλοι μέσα. Είμαστε λίγο, περισσεύουμε. Βοήθεια, βοήθεια. Κάποιος να μας βγάλει μια selfie. Ο Γιάννης. Δεν γίνεται. Έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι χώρος ο 20. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια. Ο Νάσος ο Ντότσικας, κάποιος, σχεδιαστής. Η Τζέννη. Αυτό δεν είναι selfie όμως. Εμείς θέλουμε selfie να την ανεβάσουμε τώρα. Τι γίνεται. Έλα βρε αγάπη μου, έλα να δούμε. Έλα Τζέννη. Πάμε. Έλα. Χαμογελάστε, τσις. Έλα βγάλε. Αποφάσισε, τον εαυτός θα βγάλεις. Δεν βλέπουμε. Τέλειο. Καλό μεσημέρι, βρε. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, την έβγαλες. Δεν την έβγαλες. Πάμε. Παιδιά, με κάνετε! Μπράβο! Μπράβο! Να την κάνουμε τέτοιο. Έχεις βγάλει ποτέ selfie, να κουβαλά, να είδες, εδώ βγάζουμε φωτογραφίες, βγαίνουν τα μικρόφωνα, Τζέννη. Πόσο θα ανέβεις στο Magazine Live. Της μόδας τα selfie. Εννοείται. Μόνο που εξορισμού αυτό που κάναμε δεν ήταν selfie. Δεν ήταν selfie. Την έβγαλε. Selfie είναι όταν ο ίδιος βγάζει φωτογραφία. Δεν την έχει βγάλει. Θα βγάλουμε στο διάλειμμα, δεν βγήκε ποτέ. Να ρωτήσουμε κάτι. Με βλέπεις. Επειδή εγώ δεν είμαι πολύ σωστά. Τεχνολογία. Τι είναι το selfie. Τι είσαι, smart φωτογραφία. Έχω άλλο, το έχω μόνο για να παίρνω τηλέφωνα. Ρούλα μου. Να το. Έχει και αυτάκια. Η selfie τι είναι, selfie είναι όταν... Για πες μου, Αλεξία. Άντε, σε επιτρέπω. Η selfie εξορισμού είναι η φωτογραφία που βγάζει κανείς τον εαυτό του χρησιμοποιώντας μια webcam ή το smartphone κινητό του, όπως πολύ σωστά είπε η Kim, και βγάζει μια φωτογραφία. Την οποία όμως την ανεβάζει στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media. Στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Μπορεί να την κρατάει στο κινητό του. Η διαφορά τώρα στι selfie φωτογραφίες είναι ότι δεν είναι ότι ξέρω εγώ, βγάζω εγώ μια παρέα. Είναι αυτό που κρατάς το κινητό, γυρνάς την κάμερα προς τα εσένα και τραβάς. Μόνο τη φωτογραφία. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι ο Πάπας από το Βατικανό πήρε το smartphone και κάθισε με φωτογραφία. Μετά από το ζευγάρι που πάντρεψε. Υπέκυψε στη γοητεία του ο Πάπας. Μην ξεχνάς ότι και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ανοίξει. Μην δούμε καμία φωτογραφία με τον Ιερώνυμο έτσι. Στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει δεν θα δούμε τη δικιά μας τώρα. Αυτή θα την ανεβάσουμε τώρα σε λίγο στο διάλειμμα στο Facebook μας. Πάμε όμως να δούμε ποιοι τραβάνε πλέον έτσι πολύ ενεργά τις selfie φωτογραφίες τους. Η νέα τρέλα των social media θέλει τους χρήστες να αυτοφωτογραφίζονται συνέχεια. Τα flash αστράφτουν. Κινητά και φωτογραφικές μηχανές παίρνουν φωτιά.
Οι φωτογραφίες των λαμπερών στάρ κατακλείζουν Facebook, Twitter και Instagram, ενώ η μόδα που φέρει το όνομα selfies παρασύρει ακόμα και πολιτικούς, ακόμα και θρησκευτικούς ηγέτες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός μάλλον δεν ενθουσιάστηκε καθόλου όταν η ετεροθαλής αδερφή του Άλι Σέφιλντ πόσταρε στο Twitter μια φωτογραφία που τον απεικονίζει να κοιμάται του καλού καιρού δίπλα στο κουτί με την πρωθυπουργική αλληλογραφία. Ένας νεαρός μαθητής στο Hertfordshire έγινε ο πρώτος που κατάφερε να τραβήξει selfie με τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Κάρολο κατά την επίσκεψή του σε ναό, προτού οι σωματοφύλακες προλάβουν να τον αποτρέψουν. Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν αρνήθηκε σε νεολαίους που τον επισκέφθηκαν στο Βατικανό να φωτογραφηθεί μαζί τους, αποδεικνύοντας πόσο προσιτός είναι. Ποιος δεν θυμάται τη στραβωμένη γκριμάτσα της Μισελ Ομπάμα στην κηδεία του Νέλσον Μαντέλα. Η ξελογιάστρα δανείο πρωθυπουργός, ο Μπάρακ Ομπάμα και ο Ντέιβιντ Κάμερον απ' την άλλη δείχνουν να το διασκεδάζουν τόσο πολύ. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Οι κόρες Ομπάμα ψηφίζουν selfie. Μέχρι και η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ πρωταγωνίστησε σε δεκάδες selfies με μαθητές σε σχολείο του Βερολίνου που έκανε επίσκεψη. Φυσικά την απόλυτη δόξα ακόμα και στα selfies λαμβάνουν οι στάρ του Hollywood. Η φετινή selfie φωτογραφία τη βραδιά των Oscars δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως ένας γαλαξίας αστέρων. Και ακολουθούν οι λαμπερές θέες της πασαρέλας. Η Αλεσάνδρα Αμβρόσιο αυτοφωτογραφίζεται στην παραλία. Η Μπα Ραφαέλη διρωτάτε πώς την ευχή θα περπατήσει με αυτά τα τεράστια τακούνια. Η Μιράντα Κέρ μοιράζει φιλιά. Η Χάιντι Κλουμ μας δείχνει γιατί τόσα χρόνια είναι δικαίως top model. Βεβαίως δεν λείπουν οι συνήθεις ύποπτοι. Πρώτη στη λίστα, Ριάννα, Lady Gaga, Kate Perry και η βασίλισσα των selfies, Kim Kardashian. Θα μου πείτε stars είναι, το δίκιο τους το έχουν, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η φρενήρης μόβα των selfies έχει χτυπήσει τους πάντες. Επώνυμους και μία ανεξαιρέτως, οι οποίοι ποστάρουν κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο στιγμιότυπα από την καθημερινότητά τους σε εξωφρενικές πολλές φορές στάσεις, πόζες, βάζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις σε κίνδυνο ακόμα και τον εαυτό τους. Ψώνια μέχρι εκεί που δεν παίρνουν. Πρέπει όμως να δώσουμε την άλλη φορά και tips πώς βγαίνουν οι σωστές selfies. Γιατί δεν ξέρω αν μόνο εγώ το νιώθω έτσι. Νιώθω ότι οι selfies δεν βγαίνει, ας πούμε. Δεν βγαίνει καλή φωτογραφία. Πρέπει να φέρουμε κάποιον ειδικό τώρα. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να το κρατάς λίγο από ψηλά. Φαίνεται πιο ωραίο το πρόσωπο. Ξέρεις γιατί. Γιατί πάει πίσω. Ξέρεις τι ωραία που είναι αυτή που βγάλαμε τη ρούλα. Αυτή είναι ωραία. Ξέρεις για ποιο λόγο. Γέρνεις πίσω. Πάει πίσω το πάχος. Πάνε πίσω οι ρητήδες. Πάνε όλα και βγαίνει. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε tips για τις selfie. Γιατί είπαμε να βγάζουμε τον εαυτό μας φωτογραφία, αλλά να βγαίνουμε και κάπως. Ο δεκάδες έχουμε πρόβλημα. Από το κοντρόλ σε ζωντανή σύνδεση στον Πάπα από το Βατικανό να μας πει πώς βγάζει selfie. Καλά, δεν μεταξύ εσύ με τα αυτά και αυτό δεν υπάρχει. Μόνο αυτό έχω. Τη δίκη και τα τηλέφωνα που κάνω. Υπάρχουν όμως άλλες γυναίκες που εκτός από selfie φωτογραφίες βγάζουν και πιο επαγγελματικές. Και κάνουν και καριέρα και βγάζουν τελικά και λεφτά. Ρούλα. Έτσι. Ναι, είναι πολλές. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ανάγκη από χρήματα συγκεκριμένη στην οποία αναφέρεσαι. Γιατί μιλάμε για μια μικρή πριγκίπισσα. Μικρή πριγκίπισσα. Δεν είναι, και είναι μόνο, μικρή πριγκίπισσα. Ναι, και από τη μεριά της μητέρας της, ας πούμε, από καλή οικογένεια, βέβαια, δηλαδή από όλες τις μεριές. Παμπλούτου. Παρακαλώ. Παμπλούτου, και από όπου πια το πιάσει. Κι όμως, η κυρία αυτή, η Δεσποινίδα, δεν ξέρω πώς θέλετε να την πούμε, έχει γίνει fashion icon, Αλεξία. Βασιλικό fashion icon, όπως τη χαρακτηρίζουν ο διεθνής τύπος. Έκανε μάλιστα το πρώτο της εξώφυλλο για το βρετανικό περιοδικό μόδα στο Tatler. Είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν και η φωτογράφηση που είχε κάνει μαζί με τη μητέρα της για το Vanity Fair. Να αποκαλύψουμε το όνομά της για όσους δεν έχουν καταλάβει ακόμα για ποια μιλάμε. Είναι η 17χρονη κόρη του τέος, εγγονή μάλλον του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, η Μαρία Ολυμπία, δηλαδή η κόρη του Παύλου και της Μαρίς Αντάλ. Οφείλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που φωτογραφίζεται, γιατί και η βάφτισή της πρωτοσέλιδο είχε γίνει. Βέβαια.
Έτσι, όταν είχε βαφτιστεί με νονότη τον Κάρολο. Φωτογραφίζετε για να βγάζει και άλλα λεφτά, ο γιατί δεν έχει. Όχι, να φάει. Νομίζω ότι είναι το ψώνιο από, από τον διεθνή τύπο ως ένα διεθνές fashion icon. Με πολύ καλούς τρόπους, με γνώσεις για τη μόδα παρά το νεαρό της ηλικίας της. Τι ξέρετε, και 7 χρονών τι γνώσεις έχει. Κι όμως είναι μαθητευόμενη στον Dior. Παρ' όλα αυτά. Πού είναι, πού είναι, στον Dior. Πόσα πληρώνει για να είναι μαθητευόμενη του Dior. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Α, σε παρακαλώ, η εγγονή του τέλο. Έλεγε και fashion να σημειώσω ότι. Να διευκρινίσουμε κάτι. Εσύ λες ότι οι καταβολές, δηλαδή από τον παππού ή οτιδήποτε, πρέπει να τις σταματήσουν την καριέρα της. Είναι ένα 17χρονο κορίτσι με όνειρα, το οποίο αυτή τη στιγμή σκέφτεται να γίνει ίσως το πρώτο όνομα, αν θέλεις, ως fashion icon. Μην ξεχνάς ότι έχει μια μητέρα, η Μαρή Σαντάλη, η οποία είχε, αν μη τι άλλο, από τα μεγαλύτερα. Μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων και σχεδίαζε ρούχα. Τα ρούχα Σαντάλ. Έτσι. Βαλούσε από την οικογένεια, έτσι. Η Σαντάλ. Ναι. Ναι, γιατί δεν το έκανε. Νομίζω ότι οι γονείς της Μαρίας Σαντάλ έκανε κάτι από μόνη της πρωτοπορία. Τα duty free σε όλα τα αεροδρόμια. Ο πατέρας της Μαρίας Σαντάλ. Λέγεται μόλις ότι το παρατσούκλι του εισαγωγικά είναι ο βασιλιάς των αφορολόγητων. Και από εκεί έχει χτίσει τη μεγάλη περιουσία. Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω κάτι. Και εγώ έχω μια ξαδέλφη που κάνει modeling και είναι 17 χρονών, αλλά δεν νομίζω να έχει τα ίδια εφόδια όπως έχει η νεαρή. Μάλλον δεν έχει τη Μαρίας Σαντάλ από πίσω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι κάνει. Είναι η πρώτη που γίνεται όμως από βασιλική οικογένεια. Αυτή που έγινε fashion icon. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Μπορεί η Ελλάδα να μην αναγνωρίζει βασιλιάδες και πριγκίπισσες. Αυτό όμως δεν ισχύει και με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα περιοδικά. Η Μαρία Ολυμπία, πρωτότοκη κόρη του Παύλου Γλίξμπουργκ και της Μαρίας Σαντάλ, στα 17 έκανε το πρώτο της εξώφυλλο για το δημοφιλές βρετανικό περιοδικό Tatler ως μοντέλο και βασιλικό fashion icon, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Με ιδιαίτερη έφεση στις βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης, το Tatler κυκλοφόρησε το τέλος Μαρτίου με τον τίτλο «Μαρία Ολυμπία, μια περιζήτητη πριγκίπισσα σε εφηβεία», αφιερώνοντας 10 σελίδες στη νεαρή γαλαζοέματη. Η φωτογράφηση του εξωφύλου έγινε από τη Λίζα Βίλιαμς και η νεαρή πριγκίπισσα χωρίς τρόνο φόρεσε ρούχα του Dior, του Lanvin και της Μέρις Κατράντζου. Η νεαρή πριγκίπισσα πόζαρε ενοχοποιημένα πάνω σε ένα καναπέ, λανσάροντας ιδανικά το συνδυασμό της αθωότητας και ενός αδιόρατου αισθησιασμού. Ο ρόλος του μοντέλου δεν της ήταν άγνωστος, αφού από μικρό κοριτσάκι πόζαρε για τη μητέρα της, που είναι σχεδιάστρια παιδικών ρούχων, ενώ το περασμένο καλοκαίρι έκανε πρακτική άσκηση για 3 εβδομάδες στον Dior. Στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο Tatler, μίλησε για το πάθος που τρέφει για τη μόδα, τους γονείς της, τα όνειρά της. Χωρίς ταμπού παραδέχτηκε ότι είναι δυσλεκτική, γεγονός που την κάνει περισσότερο δημιουργική από ακαδημαϊκή, όπως είπε. Με ιδιαίτερο θαυμασμό αναφέρεται στη μητέρα της, που τη χαρακτηρίζει τελειομανή, τονίζοντας πόσο αξιοθαύμαστο είναι να προλαβαίνει να κάνει τα πάντα, να τους φροντίζει όλους, αλλά και να φτιάχνει νόστιμες πίτες. Μάλιστα, αναφέρεται και στη χώρα μας, λέγοντας πως λατρεύει την Ελλάδα και θα ήθελε να μιλά ελληνικά. Εξάλλου, τα παιδικά της καλοκαίρια τα έχει περάσει στο Πορτοχέλι με τον παππού της Παύλο, τη γιαγιά της Άννα Μαρία και άλλα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας. Η συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό απέσπασε τα θετικά σχόλια της κολλητής της φίλης Μαρία Λούρντες, κόρη της Μαντόνα, την οποία έχει γνωρίσει και λατρεύει τη μουσική της. Είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν το εξώφυλλο για την ισπανική έκδοση του Vanity Fair, όπου πόζαρε με τη μητέρα της Μαρή Σαντάλ και άλλη μία φωτογράφηση για το περιοδικό W. Το γεγονός ότι κατέχω ένα τίτλο δεν σημαίνει ότι δεν έχω τις ίδιες ανησυχίες για τη μόδα όπως οι άλλες συνομιλικές μου, είχε πει στη συνέντευξή της. Σε εκείνη τη φωτογράφηση είχε επιλέξει να φορέσει δημιουργίες του Marc Jacobs, του Οίκου Μπαλενσιάνκα και της Victoria Beckham. Είχε αποκαλύψει μάλιστα ότι πολύ συχνά κάνει επιδρομές στην ντουλάπα της μητέρας της προκειμένου να φορέσει κάτι που της αρέσει ή να το συνδυάσει με ένα δικό της κομμάτι. Δεν πηγαίνω πολύ συχνά σε events για συμπληρώσει με συστολή, αλλά υπάρχει καιρός να το κάνω. Σε ένα από αυτά, στην αναδρομική έκθεση του Βαλεντίνο στο Somerset House, είχε επιλέξει να φορέσει μια vintage δημιουργία του διάσημου σχεδιαστή που ανήκει στη μητέρα της. Όπως ήταν αναμενόμενο, έκλειψε τα βλέμματα των φωτογράφων που αναζητούν φρέσκα πρόσωπα για τις στήλες του κοσμικού ρεπορτάζ. Πρόσφατα παραβρέθηκε στο άνοιγμα της επίδειξης της κολεξιών του Βαλεντίνο στο Λονδίνο που ζει.
ενώ αίσθηση προκάλεσε και η εμφάνισή της στο φιλανθρωπικό γκαλά του οίκου Υψηλής Γραπτικής Άρκα, όπου φωτογραφήθηκε με τον πατέρα της Παύλο και τη μητέρα της Μαρή Σαντάλ. Η Ολυμπία έχει βέβαια καλό δάσκαλο στη διαφημιστική προβολή. Τη μητέρα της Μαρή Σαντάλ, που μπορεί να μην είναι γαλαζοαίματη, έχει όμως άλλου είδους εξουσία. Τα χρήματα από τον πατέρα της Ρόμπερτ Μίλλερ με το παρατσούκλι «Ο βασιλιάς των αφορολόγητων», από που έκτισε την περιουσία του. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τη 17χρονη να σπουδάζει από τον επόμενο χρόνο σχέδιο μόβα στο St. Martin's College, την πιο διάσημη σχολή σχεδιαστών στο Λονδίνο και μία από τις καλύτερες στον κόσμο. Από εκεί έχουν περάσει μεταξύ άλλων η Stella McCartney, ο Alexander McQueen, η Vivian Westwood και ο John Galliano. Η έφηβη πριγκίπισσαν και επισκέπτεται συχνά βασιλικά παλάτια, ζει μια εφηβική ζωή με τους φίλους της και ανεβάζει τακτικά διάφορα στιγμιότυπα στο Instagram. Η Μαρία Ολυμπία γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και βαφτίστηκε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, με νονούς τον πρίγκιπα Κάρολο, την αδερφή του πατέρα της Αλεξία, την αδερφή της μητέρας της Πία και τον πρίγκιπα Μιχαήλ. 5 χρόνια αργότερα, ένα απόγευμα του 2001, η εξώπορτα της κατοικίας της οικογένειας στο Λονδίνο κατακλείστηκε από περιπολικά και μια λιμουζίνα με τα διακριτικά της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας. Ο νονός της, πρίγκιπας Κάρολος, είχε έρθει για να την πάει σε σινεμά και να βγουν το Σρέκ. Κάτι που η νεαρή γαλοζοέματη θυμάται ακόμη. Η αλήθεια, λένε οι καλά γνωρίζοντες τα των βασιλικών οίκων, είναι ότι αυτή ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση που είχε ετοιμάσει η Μάρη Σαντάλ για την κόρη της. Κοίταξε, η αλήθεια είναι και ότι και εγώ αν είχα πάει με τον Κάρολο να δω το Σρέκ και εγώ δεν θα το είχα ξεχάσει. Παιδιά, έχω να κάνω μία επισήμανση. Η Μαρία Ολυμπία πρέπει να μάθει στην ονά της να ντύνεται. Ναι. Την Καμίλα. Επίσης, να ρωτήσω. Πρέπει να της δώσεις στυλ. Ναι. Θες να δούμε Fashion Icon και την Καμίλα. Δεν θα τα δέξω. Και αυτό πραγματικά. Εγώ δεν έχω καταλάβει η κοπελίτσα αυτή, δεν θυμάμαι το όνομά της. Γιατί δεν μιλάει ελληνικά. Γιατί δεν μιλάει ελληνικά. Να ρωτήσω κάτι, παιδιά. Γιατί, από ό,τι κατάλαβα, αυτό είναι δύσιμο. Δεν μιλάω ελληνικά. Είναι δύσιμο. Μπορεί να γνωρίζει. Θα ήθελε να μιλάει ελληνικά. Άρα θα σημαίνει ότι δεν μιλάει ελληνικά. Θα ήθελε να μιλάει ελληνικά. Η συμπρότητα θα ήθελε να μιλάω ελληνικά μέσα στο σπίτι μου. Γνωρίζω. Και εγώ θα ήθελα να μιλάω ελληνικά. Να μιλάω στο σπίτι. Άρα μέσα στο σπίτι δεν μιλάνε ελληνικά. Θέλω να πω. Είναι σφάλμα των γονιών αυτό. Ακριβώ. Είναι σφάλμα των γονιών γιατί οι γονεί τον τελευταίο καιρό έχουν πολλά παρεδώσει εκεί παππούδε με την Ελλάδα. Εδώ δεν υποστηρίζουν τη γλώσσα, δεν μαθαίνουν ελληνικά, αλλά θέλουν να το παίξουν και έτσι. Κάνω λάθος. Όχι, ευχαριστώ. Μόνος σου τα λέει, μόνος σου απαντάει. Και μόνος σου και τελεία. Μόνος σου ρωτάει, μόνος σου απαντάει. Δεν έχω άδικο. Εντάξει, πολύ όμορφη κοπέλα, μοιάζει στη μαμά περισσότερο, έχει κάτι βέβαια και από τον μπαμπά. Με στεναχωρηθεί ο μπαμπάς. Έχει το... Νομίζω τα μάτια, εγώ δεν ξέρω. Τα μάτια... Νομίζω ότι είναι του Παύλου, τα μάτια της. Αυτά τα μάτια, όχι. Όχι, λέει. Τα μάτια είναι τη Μάρη Σαντάλ. Εγώ πάντα βλέπω τα μάτια του Παύλου, φαίνεται. Μα δεν είναι καλά τα μάτια του Παύλου. Στο μεταξύ, ο Παύλο και ο Νικόλα ήταν και πάρα πολύ όμορφοι. Ναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ομορφιά σα. Και χόρευα και ζεμπέκικο. Εσένα έχει πιάσει κάτι από την περασμένη εβδομάδα, κάτι με το σχολείο οδηγών από τώρα. Δεν ξεχνά ότι σε αυτό το γάμο θα με κουμπάρω εγώ. Έτσι, να το δεμάσω. Σε ελάζω. Στο γάμο σε αυτό που θα καλέσει πολιτικού για να ανεβάσω το κέφι. Για ένα πράγμα μόνο που του καλέσει. Για πες. Να ρίξουν μια στροφή. Θα τους πληρώσω αν χρειαστεί. Να. Ζεμπεκιά, τύπου. Αλλά ξεστεί να τους καλέσω, θα μου φύγουν όλοι καλεσμένοι. Ναι, ναι. Δηλαδή, θα πρόσεξε πώς θα λες, αυτά θα τους πληρώσω κιόλας, γιατί... Εκείνοι θα σου πούν όχι. Σίγουρα. Είναι πολύ τίμια. Θα πάμε λίγο πολλά. Να ζητήσουμε ποιους μπορεί έτσι να καλέσει την ημέρα τη μεγάλη. Αυτό θα είναι ο γάμος, πώς το λέει ο γάμος. Του αιώνα. Του κουτρούλι. Του κουτρούλι ο γάμος. Για πάμε να δούμε. Έχουμε μαζέψει μερικές προτάσεις. Έχουμε κάποιους πολιτικούς που του δώσαν και κατάλαβε. Ναι, για να δούμε ποιους μπορείτε να καλέσετε για να σας ανεβάσει έτσι την ημέρα του γάμου σας. Μη νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Τους έχουμε συνηθίσει με κοστούμι, σοβαρό ύφος και ξύλινη γλώσσα. Εγώ δεν ελληνικά σε αυτή τη χώρα που να μην πιστεύει ότι είστε αμετροεπείς. Ούτε ένας άνθρωπος... Ολοκληρώστε παρακαλώ. Δεν με αφήνουν να μιλήσω, κύριε, δεν θα κάνω. Κύριε συνάδελφε. Όταν βέβαια δεν ξεκατηνιάζονται στη Βουλή και τα τηλεοπτικά παράθυρα. Τέλειωσε με σε μένα. Ούτε Βουλγαρία θα γίνει. Ούτε Κύπρο θα γίνει. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Είσαι δακανή και του Πασό. Είσαι γελίος. Γελίος είσαι και φαίνεσαι. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί
βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή από τον ελληνικό λαό. Θα τρελαθώ, θα πηδηθώ από το παράθυρο. Σημειωτέων ότι το Πασό. Τρίτος κύκλος, τρίτη φάση διαλόγου. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Κυρία Πατακώστα, μπορώ και εγώ να φωνάξω. Φτάνει! Φτάνει! Είναι η πολιτική. Οι άνθρωποι που κάνουν τα πάντα για το καλό των πολιτών. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μεθύριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε. Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε. Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλύδες, να πέσουνε πρέπας. Το έκανε για να φάει η κλίκα. Αλλά πέρα από αυτά, οι πολιτικοί δεν πάβει να είναι άνθρωποι. Με τις αδυναμίες τους, τα κολλήματά τους και φυσικά την pop πλευρά τους, την οποία δεν διστάζουν να αποκαλύψουν μπροστά στην κάμερα. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει και αυτό ισχύει και στην περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος έχει απαθανατιστεί ούκο λίγες φορές να χορεύει ζεϊμπέκικο. Ταλέντο και ίσως το μοναδικό που πήρε από τον πατέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιος είπε ότι το ζεϊμπέκικο είναι αντρική υπόθεση? Ζεμπεκιά βαριά και ασήκωτη χορεύει Γιάννα Κανέλη. Αλλά και η Φόφη Γεννηματά που με το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας θύμισε τη βάφτιση του γιού της. Το βαρύ ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας άγγιξε και την καρδιά του πρώην Υπουργού Αμήνης Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος πλέον προτιμάει να χορεύει τα ζεϊμπέκικα του Γιώργου Μαργαρίτη. Ξαφνικά ένα πρωί. Οι Έλληνες πολιτικοί δεν αρκούνται μόνο στην Πενιά, αλλά ακολουθούν και τους μοντέρνους ρυθμούς. Όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος χόρεψε μαζί με την κόρη του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Αλλά και ο Άδωνης Γεωργιάδης με χορευτικές κινήσεις βγαλμένες από ταινία. Συνόδεψε την Ευγενία Μανολίδου σε ρυθμούς δίσκο στο γάμο τους. Τα κορίτσια της πολιτικής θέλουν τσιφτετέλη και στους ρυθμούς του λυκνίζονται η Κατερίνα Παπακώστα. Ανέμπα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, κορέψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Εντάξει, κάτσε κάτω εσύ τώρα. Η Ραχίλ Μακρύ. Κούκλα μου γλυκιά, κορέψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Αμάν, κουζούν, αμάν. Αλλά και η Κατερίνα Μάρκου, η οποία δεν δίστασε να ανέβει στην πίστα του νυχτερινού κέντρου όπου έγινε η εκδήλωση για την επέτειο των 3 χρόνων από την ίδρυση της ΔΗΜΑΡ, συνοδεία του βουλευτή Γιάννη Πανούση. Εκτός από τα λυκνίσματα του τσιφτετελιού και τις τροφές του ζεϊμπέκικου, οι πολιτικοί μας αγαπάνε και την παράδοση, όπως ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ντόρα Μπακογιάννη. Αλλά και ο Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος είναι απολαυστικός τόσο στο τσάμικο, όσο και τη σάλσα. Σάλσα χόρεψε και η Φωτεινή Πιπηλή στο Dancing with the Stars και λίγο έλειψε να μας πείσει ότι είναι επαγγελματίας χορεύτρια. Για το τέλος αφήσαμε τον πρώην ομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος δεν χρειάζεται να έρθει στο Τσακίρ Κέφι για να χορέψει αλλά και να τραγουδήσει. Τελικά οι Έλληνες πολιτικοί έχουν ταλέντο στη μουσική. Can't stop it. Next subject. Get out. Ποια είναι, ποια θα καλέσεις? Λοιπόν, ξέρεις ποιο θα καλέσω? Θα καλέσω τον Ψωμιάδη, τα κάνει όλα. Εκεί τραγουδάει και χορεύει. Γλιτώνησε τραγουδιστή, ορχήστρα. Είναι όλα από ορχήστρα, τα κάνει όλα. Θα κλέψει όμως την παράσταση, γιατί ο Ψωμιάδης πάντα θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Θα πάρει τον κύριο Μπουτάρη. Να τον πάρει ειδικά αυτό που κάνει το ποδαράκι. Κάποια εκεί που θα πέφτει το κέφι θα ρίχνει. Όχι, γιατί θα αρχίσει και το μπλα μπλα και έχει πολύ μπλα μπλα. Και δεν θα σταματάει, κύριε Παπακώστα. Θα φύγουν καλεσμένοι όλοι. Θα τη φέρεις μαζί με τη Δαμανάκη. Ποτέ. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα εδώ. Χαρτί και καλαμάρι. Διότι μετά τις διαφημίσεις θα φτιάξουμε καλαμαράκι γεμιστό. Εγώ όμως τώρα έχω κάτι για τους τηλεθεατές μας. Μου ήρθε τώρα. Όπως έβαλε. Όχι, όχι, όχι.
Στείλτε μας τη δικιά σας selfie φωτογραφία που θα τραβήξετε τώρα που μας βλέπετε. Στείλτε μας στη σελίδα μας στο Facebook, Στάθη. Και από τις φωτογραφίες selfie θα δούμε έτσι ποια είναι η πιο ωραία. Θα τις δείξουμε εδώ και θα σας δώσω δώρο ένα ρολόι Φερέντι. Μπράβο! Για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Ελπίζω να βγάλετε selfie φωτογραφία, γιατί είπαμε από όλες τις selfie φωτογραφίες που θα μας στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook, θα δώσουμε δώρο ένα ρολόι. Θα δώσουμε και άλλα δώρα. Άμα στείλετε, θα δώσουμε δώρα. Θα δώσουμε δώρα, έτσι, για να μας έρθει η άνοιξη όμορφα. Τώρα όμως πάμε να φτιάξουμε γεμιστό καλαμάρι με που το έχω ορίζει και μυρωδικά, ανοιξιάτικο φαγητό, έτσι κι αλλιώς θέλουμε τα θαλασσινά τώρα, τα νηστίσιμα κτλ. Θα κάνεις μια ερώτηση για μένα, αν το καλαμάρι το βάζουμε πριν στη σόδα για να μαλακώσει, γιατί δεν ξέρω. Το καλαμάρι αν το βάζουμε πριν στη σόδα για να μαλακώσει. Λοιπόν, ελπίζω να το θυμάμαι μέχρι να πάω στην κουζίνα μου, γιατί στο δρόμο, γιατί στο δρόμο για την κουζίνα θα περάσω και από το κήπο μας, το μπουστάνι μας. Διότι σήμερα θα δούμε εδώ πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας μποστάνι στο μπαλκόνι μας, στον κήπο μας ή όπου αλλού έχουμε χώρο να βάλουμε ωραίες γλάστρες και ασφαλώς έχουμε και τα ωραία τα λουλούδια μας. Καλά, οι ορχιδέες πάντα είναι οι αγαπημένες, αλλά σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να τις διατηρήσουμε σωστά, γιατί πρόβλημα αυτό. Εμένα μου έχουν κάνει έτσι η ορχιδέα δώρο και μετά μου χάλασε πολύ γρήγορα και στενοχωρήθηκα. Οπότε πώς μπορούμε να κρατήσουμε την ορχιδέα μας έτσι ωραία και ζωντανή και πολλά πολλά άλλα εδώ, όπως... Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Αυτό είναι μπουκαμβίλια νομίζω. Κάτι ξέρουμε. Λοιπόν, θα τα μάθουμε όλα αυτά. Τι γελάς, Στέφανε, τι είναι αυτό? Φαίνεται πως είναι μανταρινιά. Τώρα δεν μανταρινιά, νερατιά, δεν ξέρω, θα μάθουμε. Όχι, νερατιά δεν είναι. Εντάξει, άσχετη, γι' αυτό θα μάθουμε σήμερα. Στέφανος Πολύζος. Γεια σας. Από το Αγιονέρι, πάλι κοντά μας. Ναι, βεβαίως. Καλαμάρι γεμιστό, με μυρωδικά και ρύζι. Μάλιστα, θα κάνουμε ένα νηστίσιμο πιάτο. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε αργότερα παραλλαγές που να βάλουμε και τυρί μέσα, διάφορα κτλ. Αλλά τώρα, επειδή είναι και νηστεία, λοιπόν, θα κάνουμε μόνο ριζάκι. Είδες πως σε λίγα μέτρα είχα ήδη ξεχάσει την ερώτηση της Ρούλας. Μπαίνει, μπαίνει. Πού είπες? Αν. Να μαλακώσει πριν το μαγειρέψουμε. Ισχύει αυτό που λες, ισχύει. Ναι. Αλλά τώρα συνήθως δεν χρειάζεται κιόλας, γιατί έτσι και το βάλεις ούτως ή άλλως θα είναι μαλακό. Βέβαια είναι, εξαρτάται και το καλαμάρι τώρα και την ποιότητά του κτλ. Κατεψυγμένο δηλαδή ή φρέσκο. Ακριβώς. Θύμισε μου να κάνουμε και ένα θέμα για προσωρινό Αλτσχάιμερ σε νεαρές ηλικίες. Υπερφόρτωση εγκεφάλου. Ωραία, να αρχίσουμε λοιπόν. Έχουμε εδώ το καλαμάρι μας που είναι ολόκληρο. Το έχουμε καθαρίσει από μέσα. Και θα πάρουμε, θα ανακατέψουμε όλα μαζί μας, όλα μαζί τα υλικά. Δηλαδή θα πάρουμε το ριζάκι μας. Ναι. Ομό. Ναι, ναι. Και υπάρχουν παραλλαγές σε αυτό. Μπορούμε να το σοτάρουμε στην αρχή. Δηλαδή να πούμε σε μια διαδικασία, δηλαδή να σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια κτλ. Και να βάλουμε μετά το ρύζι κτλ. Να είναι μισοβρασμένο. Εδώ τι έχεις βάλει? Εδώ έχω βάλει λίγο νεράκι για να μην κολλήσει τώρα η κατσαρόλα μας. Οπότε βάζουμε τα κρεμμυδάκια μας, τα οποία έχουμε ψιλοκόψει. Είναι ξερό κρεμμυδάκι μέσα. Ναι. Έχουμε φέρει φρέσκο κρεμμυδάκι. Α, και φρέσκο και ξερό. Και φρέσκο και ξερό και λίγο πράσο. Για να δώσουμε γεύση στο ριζάκι μας, μέσα στο καλαμάρι. Λίγη ντομάτα φρέσκια, την οποία έχουμε ψιλοκόψει και αυτή, ναι, καρεδάκι. Ναι, ναι, φρέσκια, φρέσκια, βεβαίως φρέσκια. Και τα μυρωδικά μας, τα οποία αποτελούνται από άνηθο, μαϊντανό, μπιόσμο. Φρέσκα, όλα φρέσκα, ψιλοκομμένα. Τα ρίχνουμε μέσα αρκετά. Ποντάρουμε στο φρέσκο λοιπόν. Μπράβο, ακριβώς. Αρκετά κιόλας. Για να δώσουμε τη γεύση. Οπότε τα ανακατεύουμε όλα αυτά μαζί και θα βάλουμε και λίγο λαδάκι εδώ πέρα. Όλα αυτά, το μείγμα μας είναι έτοιμο, η γέμισή μας δηλαδή. Ναι. Ωραίες κάρτες. Παίρνουμε το καλαμάρι. Μπράβο. το έχουμε λοιπόν, εδώ. Εγώ τώρα θέλω να δω κάτι. Βεβαίως. Γιατί αυτό το έχω απορία. Μετά την απορία της Παρθένου Ρούλας, έρχεται και η δικιά μου απορία. Δεν ξέρω αν έχει καθαριστεί σωστά το καλαμάρι. Από μέσα. Τώρα το έχουμε καθαρίσει αυτό.
Από μέσα έχει το, ένα κοκαλάκι το οποίο το βγάζουμε. Ναι. Και συνήθως στο βάθος ναι. θα μπορεί να έχει κάποιο ψαράκι, κάποια αυτά το οποίο έχει φάγει το καλαμάρι. Θα βγάζουμε όλα. Ψαράκι εδώ μέσα. Ίσως. Ενδέχεται ναι. ναι. Μπορεί να έχει οτιδήποτε. Το οποίο το καθαρίζουμε όλα καλά από μέσα. Πρέπει να το ανοίξω και από κάτω και από πάνω. Όχι. Από πάνω μόνο. Mm. Βγάζοντας ακριβώς. Έχει κάτι μαύρα καλα... μέσα συνήθως. Τα μαύρα αυτά τα βγάζω. Όλα, όλα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ναι. Και εδώ πέρα βγάζουμε το κεφαλάκι που έχει εδώ πέρα. Οπότε θέλουμε όλα τα σκληρά τα μέρη τα βγάζουμε. Οπότε έτσι είναι έτοιμο. Ναι, είναι Εντάξει. έτοιμο, τα έχουμε καθαρίσει. Ωραία. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία αυτό από εδώ και ήτανε. Πέρα. Αυτό είναι μπροστά. Α, ναι, ωραία. Μπράβο, είναι ακριβώς. Τα μπλοκάμια. Να μάθουμε, παιδιά, να μάθουμε γιατί τα καταψυγμένα. Για ψάρεμα έχεις πάει ποτέ? Για ψάρεμα. Είπα για φάγωμα. Όχι, έχω πάει και τα ξανά ρίχνα μέσα. Τόσο καλά. Έτσι, καλύτερα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, ωραία, οπότε έτσι το καθαρίζουμε. Απ' έξω καθαρίζουμε τίποτα? Όχι, 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 δεν χρειάζεται. Δεν έχει λεπτά σαν το ψάρι που λέμε. Όχι, αυτό το ξέρω, αλλά ναι. δεν βγάζουμε τίποτα. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Οπότε μπαίνουμε και ναι. γεμίζουμε το καλαμάρι μας. Ωραία. Αλλά κοιτάξτε, η ποσότητα που βάζουμε εδώ μέσα είναι μικρή. Γιατί επειδή το ρύζι εδώ πέρα θα φουσκώσει, μπορεί να μην ψηθεί καλά. Οπότε βάζουμε λιγότερο από τη μέση το ρύζι μας. Δεν το γεμίζουμε, όχι, 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 όχι. Περίπου στο 1 τρίτο, περίπου μισό το καλαμάρι. Οπότε βάζουμε και το κεφάλι από μπροστά, τα μπλοκάμια του. Α, πώς είναι ας πούμε τα γεμιστά. Μπράβο. Μπαίνει Μπράβο. Και το καπάκι. Ακριβώς κάπως έτσι. Τέλεια. Ακόμα λιγότερο όμως. Ακόμα λιγότερο. Γιατί τα γεμιστά έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν. Αυτό τώρα δεν θέλει άλλα υγρά μέσα, ας πούμε. Υγρά θα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας. Α, θα βάλουμε μέσα. Βέβαια, οπότε θα πάρει βέβαια. Από εκεί μετά. Βέβαια. Α, ωραία. Οπότε γεμίζουμε το καλαμάρι μας. Πάρα πολύ και... ωραίο είναι το γεμιστό καλαμάρι. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή πάρα πολύ έτοιμο που το τρώω. Ευκαιρία να το ετοιμάσετε και στο σπίτι τώρα. Και βάζουμε εδώ πέρα μπροστά το αυτό. Οπότε αυτό για να μην φύγει και όλα στα απλοκάμια του, παίρνουμε μια δοντογλυφίδα. Α, μπράβο, γιατί γλιστράει αυτό, βέβαια. Μπράβο, και το καρφώνουμε. Ποιο λεπτάκι μας γλιστράει κιόλα. Θέλει και λίγο συνεργασία με το καλαμάρι. Βέβαια, βέβαια. Εδώ τα καταφέραμε. Ωραία. Τοποθετούμε μέσα στην κατσαρόλα στη σειρά. Τώρα, αν έχω εγώ περισσότερα καλαμάρια, δηλαδή μπορώ να βάλω και ένα πάνω στο άλλο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά καλύτερο είναι να υπάρχει επαφή. Μέσα. Μπράβο. Να το βάλουμε και το άλλο. Όπα, μας έφυγε πάλι, όπως είδατε. Περάσει από το τηγάνι ή από την κατσαρόλα το ρύζι με τα υπόλοιπα υλικά βεβαίως, να είναι μισοβρασμένο. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι, έτσι δεν χρειάζεται πάρα πολλά υγρά μέσα. Ναι. Γιατί εδώ θα βάλουμε λίγο παραπάνω υγρά μέσα. Στην κατσαρόλα μας για να πάρει το ρύζι μας μέσα. Το λέω για τις εργαζόμενες γυναίκες που μπορεί να βιαζόμαστε έτσι για να το κάνουμε τσακατσάκα το φαγητό. Να μην έχουμε το χρόνο να πάμε πολλή ώρα στην κουζίνα. Το έχουμε, εντάξει. Το έχουμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Καλό αυτό. Οπότε βάζουμε εδώ πέρα μέσα στην κατσαρόλα μας λίγο λαδάκι. Ναι. Πιπεράκι. Και θα βάλουμε και φρέσκια ντομάτα μέσα, σάλτσα. Μία σαλτσούλα από φρέσκια ντομάτα. Α, ναι, για να βάλουμε... αυτή πώς την έχουμε κάνει? Είναι ντομάτα που να την βρούμε και έτοιμη. Ναι. Αλλιώς παίρνουμε φρέσκες ντομάτες. Θα δούμε σε λίγο. Από το μποστάνι ακριβώς. Ναι, βέβαια. Ρίχνουμε μέσα. Θα περιμένεις να βγουν οι ντομάτες για να φτιάξεις το φαγητό. Και σε εδώ σε αυτή την περίπτωση πρέπει να βάλουμε και νεράκι, αρκετά υγρά, να καλύψουμε σχεδόν τα καλαμάρια. Οπότε δεν θα είναι τηγάνισμα της ουσίας, θα είναι μαγείρεμα, θα είναι ναι, ακριβώς, βράσιμο. Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να πάρουμε μέσα αυτό? Το ρύζι μας. Μπράβο, ακριβώς. Καλό. Να βάλουμε, ναι, βεβαίως. Θα πεις πόσο. Είμαστε εντάξει, κουμπλέ εδώ πέρα. Να βάλουμε λίγη σαλτσούλα ακόμα. Οπότε τα αφήνουμε να βράσουν πάνω από μισή ώρα, με 3/4 περίπου. Βέβαια, ανάλογα και το μέγεθος του καλαμαριού, όλα εξαρτώνται. Τα πάντα εξαρτώνται. Ναι, και τώρα βέβαια, επειδή έχει και τα υγρά και το νερό και αυτά, δεν πρόκειται να μας κολλήσει. Όχι, όχι, απλά εντάξει. Εννοείται πρέπει να προσέχουμε. Σαλτσούλα. Βέβαια, ναι. Τα αφήνουμε τώρα αυτό να βράσει και το αποτέλεσμά μας είναι μετά εδώ πέρα που αυτό. Έχουμε σερβίρει το πιάτο μας. Φοβερό, πάρα πολύ ωραίο. Τα υπόλοιπα μυρωδικά έχουν κόψει. Να πούμε κάτι σημαντικό, θα μου επιτρέψετε. Να βγάλουμε την οδοντογλυφίδα. Γιατί την έχουμε πατήσει πολλές όταν σερβίρουμε στο σπίτι, ξεχνώντας να βγάλουμε την οδοντογλυφίδα. Έχει μαλακώσει, έχει βράσει μαζί ωραία η οδοντογλυφίδα. Έχει μαλακώσει. Πάει ο άλλος να πάει και βρίσκει την οδοντογλυφίδα. Ωραία, αυτό είναι λοιπόν το. Οπότε το καλαμάρι μας είναι έτοιμο εδώ πέρα. Το έχουμε σερβίρει. Προσθέτουμε τη σαλτσούλα μας που έχει γίνει, που έχει δέσει η σάλτσα μας στην ντομάτα. Και ρίχνουμε και τα υπόλοιπα μυρωδικά τα φρέσκα από πάνω για να δώσουμε περισσότερη ένταση και γεύση στο καλαμάρι μας. Πόσο θέλει αυτό? Μισή ώρα, 3/4 περίπου.
καλαμάρι. Μισή ώρα, τρία τέταρτα. Ναι, στη χαμηλώνουμε βέβαια τη φωτιά. Ναι, στο μεθεπόμενο διάλειμμα θα είναι έτοιμο. Θα είναι έτοιμο, ναι. Θα μπορούμε να το σερβίρουμε ακόμα και το άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Θα αφήνω στην κουζίνα, γιατί σε ενδιαφέρει και το επόμενο θέμα. Γιατί σχετίζεται άμεσα με τη δουλειά σου. Αμέ, βέβαια. Βέβαια, έτσι, Στέφανε. Λοιπόν, για να δω αν θα επιβεβαιωθείς με το ωραίο το δεντράκι αυτό εδώ. Γιατί έχω μία πορεία. Υπάρχει ακόμα μία ένσταση που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κουμκουάτ. Αλήθεια. Κράνα. Φωνές από το απέραντο στούντιο. Καταπληκτικό. Τι? Μία τριανταφυλιά που μοιάζει σαν μανταρίνι. Λοιπόν, περίμενε, κράτα τις ερωτήσεις σου, γιατί τώρα εδώ κοντά μας είναι ο Σωτήρης Βρετός, ο Μάκης Τσόκας και ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος, γεωπόνοι και οι τρεις, γνωστά πρόσωπα. Πρέπει να πω, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσω με το δεντράκι, μου επιτρέπετε. Αληθεία πορεία, παιδιά, αληθεία πορεία. Τι είναι? Ο Στέφανος ήταν λίγο κοντά. Δεν είναι κουμκουάτ, μοιάζει το κουμκουάτ, είναι λίγο πιο μακρόστενος ο καρπός του. Αυτό είναι καλοπιστικό μανταρίνι και λέγεται καλαμοντίν. Καλαμοντίν. Ναι, κυρίως για την ομορφιά του, μερικοί φτιάχνουν και γλυκό κουταλιού ή μπορείς να το φας κιόλας, αλλά κυρίως για την ομορφιά του. Και λικέρ νομίζω φτιάχνουν. Είναι σπεριδοειδές, αλλά δεν είναι τόσο δημοφιλές. Τρώγεται. Ωραία, πολύ ωραία. Τρώγεται αν είσαι λίγο. Άμα σου ιδιαίτερε γεύσει. Γιατί νομίζω ότι έχει πολλά κουκούτσια αυτό μέσα. Ναι, έχει κουκούτσια. Γι' αυτό κάνει γλυκό του κουταλιού που είναι. Λοιπόν, εσεί είσαστε. Α πούμε, ο Τζέιμι Όλιβερ δια 3. Όσο αφορά τον Μποστάνη. Ακριβώ. Λοιπόν, σήμερα θα μα δείξετε εδώ πώ μπορούμε να ανανεώσουμε τον μπαλκόνι μα, όποιον χώρο έχουμε και θέλουμε είτε. Αυτό νομίζω ότι. Αυτό είναι ντοματιά. Σα έχουμε φέρει εύκολα πράγματα βασικά. Απλά. Η ντοματιά είναι εύκολη. Η ντοματιά είναι πολύ εύκολη. Έω δηλαδή γελία. Τίποτα. Απλά κάθε μέρα πρέπει να την ποτίζει. Και πότε βγαίνουνε. Οι ντοματιές θα βγουν αν φυτέψουμε αυτό το σπορόφυτο εδώ. Ναι. Είναι λίγο μεγαλωμένο δηλαδή. Ναι. Σε ένα μήνα ξεκινάμε και βγάζουμε ντομάτες. Ενάμιση. Ναι, το μέχρι να βγάλουμε. Αυτό μπορεί να βγάλει 50 ντομάτες. Αυτό ανάλογα το ένα. Αυτό το ένα, ναι. Συμφέρει. Μεγαλώνει. Λοιπόν, η ντοματία είναι μεγάλη. Λοιπόν, αφήνω αυτό το δοσιέ μου εδώ για να ξεκινήσουμε εδώ. Θα κάνω λίγο χώρο εδώ. Λοιπόν, ναι. Τι χρειαζόμαστε. Εμείς θέλουμε να δείξουμε πώς μπορείς να φυτέψεις λαχανικά στο μπαλκόνι σου. Γιατί εντάξει, αν έχεις ένα κήπο, κλασικά φυτέψεις τον κήπο στο χώμα. Στο μπαλκόνι όμως τι κάνουμε. Λοιπόν. Μπορούμε για παράδειγμα. Και στο μπαλκόνι είναι και πιο βολικό. Ναι. Υπό την έννοια ότι εντάξει, το βάζει δίπλα, αν έχει η κουζίνα ένα μπαλκονάκι. Σωστό. Το έχει δίπλα και εξυπηρετείσαι. Το μόνο που θέλουμε είναι να βρούμε το πιο ηλιόλουστο σημείο στο, εκεί που μένουμε, στο μπαλκόνι μας. Με θέλει ήλιο, όχι πολύ αέρα, όχι βορεινό σημείο. Και γενικά να είναι προστατευμένο από ανέμους. Ωραία. Και από το κρύο, έτσι, αφού ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Λοιπόν, αρχικά σε μια ζαρτινιέρα πρέπει να βάλουμε στον πάτο ελαφρόπετρα. Η ελαφρόπετρα βοηθάει να έχουμε καλή στράγγιση. Ωραία. Είναι αυτό το υλικό, το οποίο το βάζουμε περίπου δύο... Δεν και τα εργαλεία, βλέπω. Ναι. Κανονικά. Ναι. Το οποίο το βάζουμε στον πάτο της ζαρτινιέρας, όπως βλέπεις εδώ, έχει τρύπες. Ναι. Οπότε βάζουμε κατευθείαν την ελαφρόπετρα. Αν δεν έχει τρύπες, ανοίγουμε. Και βάζουμε περίπου... πιατάκι από κάτω, αυτό το... ή όχι. Εμείς γενικά είμαστε κατά... στο να βάλεις πιατάκι στην κλάστη σου. Μπορεί γιατί... να μας φεύγουν όμως λίγα χώματα ναι, έτσι από αναγκαστικά. Κάτω, στο μπαλκόνι. Εντάξει, δεν πειράζει. Αν, έχεις, αν θες να έχεις κήπο στο μπαλκόνι σου, αναγκαστικά θα έχεις και λίγο χώμα, λίγο νερό. Εντάξει, εντάξει. Να αναγκαστικά. Αν βάλεις καλής ποιότητας χώμα, θα αποφύγεις αυτές τις λάσπες και τα λοιπά. Δηλαδή παίζει ρόλο και το τι χώμα βάζουμε. Λοιπόν, να βάλουμε την πετρούλα. Ωραία, βάζουμε ελαφρόπετρα. Ναι. Βάζουμε περίπου έτσι μια στρώση. Αυτό είναι απαραίτητο για να έχουμε την καλή στράγγιση, ξαναλέμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και στη συνέχεια βάζουμε χώμα. Ωραία. Φυτεύουμε. Τι χώμα. Το χώμα που θα διαλέξουμε για τα λαχανικά πρέπει να είναι πλούσιο σε οργανική ουσία. Δηλαδή στο φυτώριο που θα πάμε, ναι. Θα πούμε θέλουμε ένα χώμα για να φυτέψουμε λαχανικά. Υπάρχουν εξειδικευμένα χώματα που το γράφουν πάνω. Είναι μόνο για λαχανικά. Άλλο είναι για λαχανικά και άλλο είναι συνήθως για λαχανικά. Συνήθως για λαχανικά είναι πιο πλούσια σε οργανική ουσία. Ωραία. Γι' αυτό οι παλιοί βάζανε. Δεν θα την βρούμε πολύ εύκολα εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα. Υπάρχει αποστηρωμένη που δεν μυρίζει κιόλα άμα θέλουμε. Εσείς οι τρεις γνωριστήκατε στο πανεπιστήμιο, σωστά. Βρισκόμαστε από το 98. Από το 98. Και ξεκινήσατε έτσι. Πώς ξεκινήσε όλο αυτό μεταξύ σας, για πείτε μας λίγο. Σαν φοιτητές ξεκινήσαμε και δουλεύαμε ως κυπουροί, παύλα γεωπόνοι. Είδαμε ότι μας άρεσε γενικά η ανασχόληση με τη φύση, αυτό το καθημερινό που δεν έχει κάτι σταθερό. Δηλαδή, σήμερα θες ένα κήπο εδώ, μεθαύριο ένα μπαλκόνι κάπου αλλού κτλ. Μας άρεσε. Και κάναμε εταιρεία και το συνεχίσαμε λίγο πιο επαγγελματικά. Και φτάσατε και κάνατε και εκπομπή στην τηλεόραση που δίνατε όλα αυτές τα tips κτλ. Ναι. Γιατί σταματήσατε? Φέτος σταματήσαμε μετά την τρίτη χρονιά για οικονομικούς λόγους. Ναι. Κάποιο...
Είχαμε προβλήματα αρκετά με την εταιρεία παραγωγής και δυστυχώς δεν συνεχίστηκε. Κρίμα, παιδιά, κρίμα, γιατί αυτές οι εκπομπές εμένα δηλαδή μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί είναι κάτι χρήσιμο, ας πούμε, μαθαίνεις κάτι. Σωστό. Λοιπόν, βάλαμε και λοιπόν, το χώμα. Έχω μια ζαρδινιέρα, αυτή είναι περίπου 80 πόντους. Ωραία. Αν είναι 80 πόντους με ένα μέτρο, θα βάλουμε δύο ντοματιές. Οπότε βάζουμε δύο ντοματιές. Θα ανοίξουμε δύο τρύπες. Μόνο δύο τέτοια. Δύο φυτά. Ναι. Εγώ τώρα, ας πούμε, με ρώτα, θα βάζα καμία δεκαριά. Ναι, βέβαια. Θα σκεφτούμε ότι πυκνά. Θα γίνουν αρκετά μεγάλες. Δηλαδή, μην τι βλέπουμε τώρα που είναι μικρές. Ωραία. Αυτή είναι λοιπόν η μία. Ωραία. Που αυτή μπορεί να βγάλει 50 ντοματάκια. Μάλιστα. Θες να χτυπήσεις ή θες να λεωθείς. Όχι, να το βάλουμε. Ωραία. Να σου δώσω. Κατάκια έχουμε. Σου μπαίνει το χεράκι, ναι, άμα μπαίνει. Ωραία. Ωραία. Έχουμε και πλαστικά. Εντάξει. Ωραία. Οπότε τι, σκάβω. Σκάβει ένα λάκκο εδώ πέρα. Ωραία. Περίπου όσο είναι το φυτό. Σκάβω λάκκου, παιδιά. Λοιπόν, δείξε πώ γίνεται. Μπράβο, το έχει φτιάξει ακριβώ όσο πρέπει για να φυτευτεί. Το βγάζει έτσι προσεκτικά από το σακουλάκι όπω το βγάλε. Ναι, με το ένα χεράκι το κρατάμε έτσι λίγο να είναι καμαρωτό και με το άλλο πιέζουμε γύρω. Ωραία. Αυτό. Τόσο απλό. Να είναι καμαρωτό. Ξέρεις, το λέγανε και οι αγρότες στα χωριά αυτό. Πρόσεχαν δηλαδή ακριβώς πώς θα είναι. Οι ντοματιές στη σειρά, οι μελιτζανιές. Σωστά, σωστά. Καλά, εκεί μας βάζουν τα γυαλιά εμάς. Δεν το συζητώ στην επαρχία. Μπορεί να ξεκινήσει κάποιος την καλλιέργεια και από σπόρο. Μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή δύο τρεις εβδομάδες. Θα αργήσει κανένα μήνα. Εν τω μεταξύ, γενικά είναι πολύ οικονομικά τα σπόρο αυτά. Δηλαδή, αυτό δηλαδή νομίζω γύρω στα 50 λεπτά έρχεται. Ούτε και ούτε. Ναι. Το ένα φυτό και μπορούμε να φάμε πόσες ντομάτες δικές μας. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το άλλο. Τι μπορώ να κάνω λάθος που να μην μου βγάλει ντομάτες. Μπορεί να γίνει κάτι λάθος. Συνήθως το υπερβολικό πότισμα, να μην τα έχουμε στον ήλιο. Το πιο σημαντικό είναι ο ήλιος. Δεν τα καίει ο ήλιος λοιπόν. Δηλαδή, αγαπώ όπου ήλιος, ήλιο. Αγαπούν τον ήλιο. Απλά πρέπει να τα ποτίζουμε και συχνά για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στην μεγάλη θερμοκρασία. Κάθε πότε πρέπει να τα ποτίσω εγώ τώρα αυτό. Τώρα επειδή είναι ακόμα σχετικά νωρίς και έχει μία δροσιά, κάθε 2 με 3 μέρες είναι οκ. Όσο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, ναι, το καλοκαίρι κάθε μέρα όμως. Ένα πρακτικό κόλπο είναι να ξύνουμε έτσι λίγο το χώμα με το δάχτυλό μας. Όταν ξεραίνεται και βλέπουμε ότι μέσα δεν έχει υγρασία, τότε ποτίζουμε. Τώρα, να μας πιάσει διάφορες ασθένειες. Εντάξει, από ασθενειούλες μπορεί κάτι να εμφανιστεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι, αν ρίχνουμε το φιάφι που έδειχνε και άμα έχουμε δει η γιαγιά μου, ας πούμε, συνέχεια την θυμάμαι με ένα καλτσονάκι να φιαφίζει. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Η φιάφι και ο γαλκίνημα. Αυτό προλαμβάνουμε και τους μύκητες και τετράνικους και άλλες ασθενειούλες. Άμα βρέξει, μπορεί να μας πιάσει καμιά αρρώστια, οπότε κάνουμε αυτό που λέει ο Μάικς με το θιάφι. Μπράβο. Και γενικά έχουμε και εμείς διάφορα κολπάκια, θα σας δείξουμε και κάποιοι μετά. Άμα δείτε κάποιο ζουζουνάκι, δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε να πούμε τι θα κάνουμε. Στο τέλος κάποια οικολογικά έτσι. Οικολογικό τρόπο για τα μαγνητικά. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τα σπρέι για τα διάφορα. Όχι, δεν είναι. Αυτά. Και δεν χρειάζεται να. Οτιδήποτε δοχείο μπορεί να μας δώσει 30 πόντους βάθους, μπορούμε να φυτέψουμε. Δηλαδή, εγώ είχα πάρει μια παλιά βιβλιοθήκη, την είχα ρίξει στην ταράτσα, γέμισα χώμα και έβαλα λαχανικά. Δηλαδή, οτιδήποτε δοχείο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πάμε να ξοδέψουμε χρήματα, να πάρουμε μια ζαρδινιέρα. Μπορούμε να βρούμε ένα παλιό βαρέλι, μικρό, ένα κάτι. Όλα φυτεύονται. Βαρέλια, ότι υπήρχε ακόμα και κάνανε τις ντοματιές εκεί μέσα. Ήτανε και έδες παλιούς και τα λοιπά. Δηλαδή λίγο φαντασία και πλέον μπορεί να είναι μπορεί και design. Ναι. Εμείς και σε γαλότσες μέσα έχουμε. Ακριβώς, ναι, το έχουμε δει αυτό. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η αγαπημένη ορχιδέα. Η ορχιδέα, βέβαια. Τη βλέπουμε όλο το χρόνο. Εντάξει, υπάρχει έτσι. Τη βρίσκουμε, μας τη φέρουν δώρο, αγοράζουμε εμείς. Εγώ έχω ένα θέμα. Είναι έτσι για λίγο καιρό, ωραίο πάνω, μετά αρχίζει και ξεραίνεται. Η ορχιδέα είναι καταρχήν το πιο δημοφιλές φυτό που υπάρχει. Και ακριβό. Και, εντάξει, ακριβό. Ναι, σχετικά είναι, με τα άλλα φυτά είναι λίγο πιο ακριβό. Αλλά πανέμορφο. Έχει τις περισσότερες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι ένα πανέμορφο φυτό. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μοιάζει με τα άλλα φυτά, γιατί θεωρείται επίφυτο. Δηλαδή, ζει πάνω στους κορμούς άλλων δέντρων. Ναι. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται χώμα για να αναπτυχθεί. Αλλά. Αλλά όταν το έχουμε σε γλάστρα, βάζουμε αυτά τα ξυλαράκια μέσα που μπορεί να είναι φλοιός πεύκου. Και ουσιαστικά. Έτσι, όχι, ναι. Εμείς πρέπει να τα βάλουμε. Όχι, όχι, τα πουλάνε έτσι στο εμπόριο. Υπάρχει χώμα στο εμπόριο που είναι για κατάλληλη ορχιδέα. Ωραία. Ουσιαστικά το μεγάλο λάθος με την ορχιδέα γίνεται στο πότισμα. Ναι. Γιατί τα ποτίζουν όλοι σαν κανονικό φυτό, ρίχνουν λιγάκι νερό μέσα. Τα ξυλαράκια δεν προλαβαίνουν να μου σκέψουν και έτσι ξεραίνεται και ρίχνει το φυτό τα λουλούδια. Εγώ να σου πω, έχω ακούσει δύο εκδοχές. Έχω ακούσει ότι ή πρέπει να κολυμπάει η ορχιδέα με στο νερό που μου έχουν πει ή πάρα πολύ λίγο. Τι ισχύει? Λοιπόν, κανονικά γεμίζει ένα κουβά με νερό. Σε όλη την τάγια να το φέρουμε ένα κουβά. Ναι. Γεμίζει ένα κουβά με νερό. Παίρνει την ορχιδέα, τη βάζει μέσα. Θα το δείξουμε κιόλα. Έχουμε το ποτιστήρι εδώ.
την αφήνει για 5 λεπτάκια και θα πάρει όσο νερό χρειάζεται. Λοιπόν. Α, δεν τα αφήνει εκεί μέσα όμω. Παλιέρα, όχι. Ρίχνουμε νερό. Ναι. Περίπου στο ύψο του φυτού. Κάθε πότε το κάνω αυτό. Μια φορά την εβδομάδα. Μια φορά την εβδομάδα και περίπου. Μετά δεν ξαναποτίζω τίποτα. Δεν ξαναποτίζω, όχι. Αυτό που κάνουμε όλοι είναι ότι όταν τι παίρνουμε στι ορχιδέε μα, τι φέρνουν σε κάτι ωραία βαζάκια. Τι να φύγει. Ρίχνουμε νερό. Έτσι. Οπότε πλημμυρίζει εδώ, γεμίζει με νερό και ασφιχτιά, σκάει, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Και σαπίζει ρίζα. Σαπίζει. Ακριβώς. Οπότε τη βγάζουμε. Mm-hmm. Τη βάζουμε μέσα. Την αφήνουμε περίπου 15 λεπτά. Ναι. Το σημαντικό είναι να μουλιάσουν αυτά τα ξυλαράκια. Και όταν μουλιάσουν. Έχει το φυτό αρκετή υγρασία για να αναπτυχθεί. Ήλιος ή σκιά. Θέλει φως, αλλά όχι απευθείας ήλιο. Κάτσε τώρα περίμενα. Πώς θα το πετύχω εγώ. Δηλαδή κοντά σε ένα παράθυρο, όχι όμως να το βαράει απευθείας ο ήλιος, δηλαδή να περνάει μέσα. Να είναι φιλτραρισμένο το φως. Ακριβώς, πρέπει το φως να είναι φιλτραρισμένο. Mm-hmm. Γιατί αν ο ήλιος χτυπήσει απευθείας το φύλλο, τότε μπορεί να πάθει έγκαυμα. Αυτά είναι φυτά που ζουν σε τροπικά μέρη, που είναι κάτω από μεγάλα δέντρα, οπότε θέλουν τέτοιο περιβάλλον. Ναι, οπότε μια ενδιάμεση. Επίσης, με αυτό το κόλπο που δείχνει εδώ ο Γιάννης, μπορούμε να κάνουμε και λίπανση. Οπότε μπορούμε να βάλουμε το λίπασμά της εδώ μέσα, να της το δώσουμε να το πάρει. Αυτό είναι λίπασμα ειδικό. Αυτό εδώ είναι ένα ειδικό λίπασμα για ορχιδέες. Mm-hmm. Είναι υγρό λίπασμα. Ανοίγουμε, ρίχνουμε τη σωστή δοσολογία και μαζί με το πότισμα μπορούμε να κάνουμε και λίπασμα. Μιλάμε, θα πάω στο σπίτι να κάνω μπάνιο τις ορχιδέες. δύο μυστικά θέλει η ιδέα. Το ένα είναι αυτό με το πότισμα και το άλλο είναι να το βάλουμε σε ένα σημείο αυτό που είναι με το φιλτραρισμένο φως και γενικά να έχει ψηλοσταθερή θερμοκρασία. Δηλαδή να μην είναι ένα air condition που όταν ανάβει πέφτει πολύ θερμοκρασία ή ανεβαίνει. Εντάξει, όλα τα φυτά νομίζω ότι έχουν. Ναι, ιδίως αυτή είναι πολύ μυστική. Δηλαδή αν την έχουμε σταθερή θερμοκρασία θα βγάζει. Τώρα αν σου πει και έχουν πέσει τα λουλούδια, απλά τα κλαδεύει. Ακριβώς δηλαδή αν σου έχουν ξεραθεί τα λουλούδια, κλαδεύει πιο χαμηλά. Και θα ξαναβγάλει. Αν κάνεις αυτά που λέμε. Γενικά ξαναβγάζει έτσι. Ξαναβγάζει. Δεν το πετάω. Και δηλαδή, τα κρατάει και αρκετό καιρό. Εγώ θα σου πω κι άλλο ένα κολπάκι. Mm-hmm. Η ορχιδέα δεν πρέπει να κουμπάει πάνω στα τζάμια. Αν την έχουμε κοντά σε ένα παράθυρο, επειδή το τζάμι μεταφέρει πολύ γρήγορα τη θερμότητα, μπορεί είτε να παγώσει πολύ γρήγορα, είτε να ζεσταθεί πολύ γρήγορα. Οπότε θα το προσέχουμε αυτό. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Όχι επαφή με το τζάμι. Λοιπόν, θα πάω να επαναφέρω μια ορχιδέα για να δούμε, να μας πει τι έκανε. Λοιπόν, και κάτι άλλο, ωραία. Αυτό το κλαστράκι είναι διάφανο από ό,τι βλέπουμε. Επειδή είναι επίφυτο, όπως είπαμε πριν, οι ρίζες θέλουν να έρχονται σε επαφή με το φως. Οπότε τι θα κάνω, θα το αφήσω οπότε, έτσι. Όχι, μπορούμε να πάρουμε ένα κασπό που να είναι διάφανο ή γυάλινα. Τα καλύτερα κασπό, αυτά δεν είναι τα καλύτερα κασπό, μπορεί να είναι όμορφα, αλλά τα διάφανα είναι τα καλύτερα για το φυτό. Τέλεια. Έμαθα τα πάντα για την ορχιδέα σήμερα. Όμως, έχετε φέρει κάτι σκόρδα, κάτι αυτά. Ναι, δεν βέβαια. Είναι για τις βρικόλακες, δεν τα έχετε φέρει, όχι. Τα έχετε φέρει για άλλο λόγο. Όποιος είναι βρικόλακας φεύγει, βλέπω εδώ σκόρδα, εδώ λέω τι θα γίνει. Για το μάτι. Τι είναι λοιπόν, αυτά. Ωραία. Να πούμε το εξής. Ότι για έναν κυπουρό που έχει μερικά φυτά στο μπαλκόνι ή μερικά λαχανικά καλή ώρα που δεν είναι παράγοντα. Ακούτε εδώ έτσι για την πίεση, λέει ο Άδης για το μάτι. λέω εγώ για το μάτι είναι το σκόρδο. Λέει ο Στάθης, είναι για την πίεση. Λέω, αυτοί που είναι ωραίοι σκέφτονται το μάτι, αυτοί που είναι άρρωστοι σκέφτονται την πίεση. Είναι άρρωστοι. Σωστό, κοίτα, δεν είναι σωστά. Θα αλλάξουμε τα δεδομένα, θα το αντιστρέψουμε αυτό. Ναι. Πολλές φορές και τυχαίνει να πιάσω τα φυτά μας μια ασθένεια, συνήθως είναι έντομο, είναι κάποιος μύκητας από την υγρασία κτλ. Όταν έχουμε λίγα φυτά, δεν χρειάζεται να καταφύγουμε κατευθείαν να πάρουμε ένα φάρμακο, ένα τεράστιο μπουκάλι που θα κάνει και κάποια χρήματα. Ναι, και να βάλουμε και μία δόση μικρή μετά να το έχουμε στην ντουλάπα και ακριβώς. Στην τελική είναι και χημικά. Δηλαδή, καλό είναι αν μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Οπότε, καλό είναι να δοκιμάσουμε κάτι εναλλακτικό, να δούμε αν θα πετύχει. Εμείς τα έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές και άλλοι και έχουμε δει καλά αποτελέσματα. Ωραία, για πάμε να το φτιάξουμε. Το πιο κλασικό είναι το. Σπρέι σαπουνιού. Ουσιαστικά σε ένα λίτρο νερό, δηλαδή όλες οι δοσολογίες που θα πούμε είναι για ένα λίτρο νερό. Mm-hmm. Σε ένα λίτρο νερό. Δεν το γεμίζω γιατί είναι λίγο παραπάνω αυτό. Δυστυχώς μαζί με τα χρώματα και τα αρώματα έχουμε και τα έντομα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Αυτό είναι τέλειο για μελίγκρες και τα πράσινα τα ζουζούνια που λένε. Όλο αυτό. Μία κουταλίτσα τριμμένο πράσινο σαπούνι. Ωραία. 2-3 σταγονίτσες ενόπνευμα, όχι παραπάνω γιατί μπορούμε να κάνουμε ζημιά. Θα προτιμήσω το πνεύμα καθαρό. Καθαρό, βέβαια. Όχι τώρα. Μπορεί να βάλουμε και κανένα τσίπουρο. Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει, μην βάζει ιδέες. Λοιπόν, και βάζουμε και στη μύτη του κουταλιού λίγο μαγειρική σόδα, που έχει τόσες χρήσεις στο σπίτι γενικά. Λίγο. Η σόδα κάνει και για το λαιμό, έτσι. Τα πάμε. Στάθη. Δεν ακούει Στάθη. Ναι, παίζουμε. Λοιπόν. Συγγνώμη, έχω πιει δύο αντιβιώσεις σήμερα, με βλέπετε. Η μία ήταν χιλιάρα, η άλλη 500. Ανακοινούμε καλά και ψεκάζουμε. Αυτό είναι. Το σκόρδο που μπαίνει. Το σκόρδο είναι άλλο τώρα, άλλο σενάριο. Λοιπόν, είναι 4-5 έτσι. Ωραία, διαφορετικό. Ναι.
Παίρνουμε ένα σκόρδο, ένα κρεμμύδι, το τρίβουμε καλά, το βάζουμε μέσα σε ένα μπολ. Ένα ολόκληρο σκόρδο ή μία σκόρδο. Ολόκληρο. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, και τη φύτρα. Και φεύγει από το σπίτι. Το ψεκάζει το φυτό και φεύγει εσύ. Μα εκεί είναι η ουσία. Σκόρδο κρεμμύδι σε νερό. Το αφήνουμε να μουλιάσει, μετά το σουρώνουμε. Βάζουμε και λίγο σαπουνάκι. Το σαπουνάκι το βάζουμε παντού γιατί βοηθάει να κολλάει καλύτερα το υλικό μας και γενικά φυδατώνει τις μελίγκρες και όλα αυτά. Ψεκάζουμε. Και επίσης πολύ καλό είναι το πιπέρι του καγιέν. Ή καυτερή πιπεριά. Πάλι 4-5 πιπερίτσες ή μισή κουταλίτσα πιπέρι καγιέν. Με το σαπούνι πάλι και ξαναψεκάζουμε. Θέλουμε να μην κάνουμε υπερβολές με αυτά έτσι. Δηλαδή, άμα κάνουμε υπερβολές μπορεί να κινδυνεύσουν τα φυτά. Ναι. Δηλαδή, μικρές εντοσούλες και πιο συχνή χρήση. Και επαναλαμβάνουμε. Και δεν ψεκάζουμε ποτέ όταν έχει πολλές ακραίες θερμοκρασίες. Και αυτά, ας πούμε, που λες, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε και στα λαχανικά μας. Ιδίως για τα λαχανικά μετά, που θέλουμε να πάρουμε ένα καρπό να μην είναι επιβαρημένο από χημικά κτλ. Όσο τα ματζούνια που μας είχαν πει και παλιοί, παιδί μου, τα κάνουμε και στα φυτά. Δηλαδή και τις πιπεριές τις λένε, άμα κρυώσεις, πάει λίγο πιπεριά, έτσι. Σωστά, ακριβώς. Πάντως, εγώ έχω εντυπωσιαστεί πολύ, παιδιά, σήμερα, ότι με τις δύο έτσι, ντοματιές, αυτά τα ναι, βγαίνουν 50 ντοματάκια. Βγάζεις, ναι, βγάζεις. Το μυστικό είναι να μην απογοητευτούμε, δηλαδή μπορεί και κάτι να πάει στραβά την πρώτη φορά τουλάχιστον που θα το κάνουμε. Θα δούμε τι κάναμε λάθος και την επόμενη φορά το κάνουμε σωστά. Όπως καταλάβατε, οι δικές μου ντοματιές δεν θα πάρουν ούτε μία ντομάτα. Για μένα προσωπικά και μία ντομάτα να έτρωγα και να ξέρω ότι είναι δική μου θα ήταν επιτυχία. Να σου πω πόσο μεγάλες βγαίνουν τώρα οι ντομάτες αυτές. Επειδή είναι σε γλάστα, δεν βγαίνει όσο θα βγει στη γη. Ντοματίνη. Είναι άλλο. Υπάρχει ποικιλία που είναι ντοματίνη. Υπάρχει αυτή θα βγει μια κανονική ντομάτα. Αυτές είναι οι ντομάτες που τρώμε. Και θα βγαίνει μία-μία. Γιατί τώρα πώς θα κρατήσει αυτό 50 ντομάτα, φαντάζομαι. Σταδιακά, μαζεύεις, βγαίνει. Μέχρι να τελειώσει η σειρά του φυτού. Πότε μπορώ να φάω δηλαδή σαλάτα, αν τα βάλω εγώ σήμερα. Αν τα βάλεις σήμερα σε ένα μήνα, ενάμιση, κόβεις. Στο γιόλογο δηλαδή θα κόψεις την ντομάτα. Οπότε καλό είναι να βάλουμε και κανένα άλλο σαλατικό. Και είναι η καλύτερη εποχή να φυτεύουμε τα πάντα. Μπορεί να βάλεις ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα αυτή την περίοδο, εύκολα. Οπότε να έχεις ποικιλία. Και στη συνέχεια κολοκύθια, αγκουράκι, πεπόνια, καρπούς. Πάντως με τα λαχανικά ξετρελαίνονται και τα παιδιά. Ειδικά με αυτά που έχουν καρπούς. Ναι, προσμένους καρπούς πώς και πώς. Ναι. Ναι, το θέμα είναι να βγάλει καρπούς και να μην απογοητευτούν και οι γονείς και τα παιδιά. Θα καταφέρω. Όπως και να έχει, είναι ψυχοθεραπευτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φέρατε όλα αυτά τα ωραία και να ευχαριστήσουμε και ένα φυτώριο. Τα φυτώρια δεν μισάει να ευχαριστήσουμε για τα φυτά που μας φέρανε. Ωραία. Πάντα μας στηρίζει. Αυτό εδώ το περίεργο. Το καλαμοντίνι πάμε. Καλαμοντίνι. Το μανταρίνι είναι πιο εύκολο. Μανταρίνια, μικρή. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Φαντάζομαι ότι είστε πολύ καλό team. Συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και ελπίζω να σας ξαναδούμε τηλεοπτικά σύντομα. Πολύ. Λοιπόν, εγώ να πάρω το σκόρδο. Ναι. Ξέρετε που θέλω να το πάω. Θέλω να το πάω στο Στέφανο. Στο Στάθη. Και να μην τον ματιάσουν και βάζει δύσκολα τραγούδια στους συνεργατές μας. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Σου φέρνω το σκόρδο. Να, εδώ θα το βάλω. Εδώ. Γιατί σε λίγο, μετά από τις διαφημίσεις, θέλω να δώσουμε δώρα. Εντάξει. Τρέφουμε. Όταν είπα ότι θα δούμε τις καινούριες τάσεις της μόδας στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ότι είπα πολύ λίγα, γιατί αυτό το στάντ εδώ που είναι γεμάτο δημιουργίες του Νάσου Ντότσικα, μου έχουν φτιάξει πραγματικά τη διάθεση. Καλώς ήρθες! Γεια σας, παιδιά! Να καλωσορίσουμε και το μοντέλο που έφερες σήμερα. Η Μιχαέλα μας. Η Μιχαέλα θα μας δείξει κάποια από τα κομμάτια σου. Λοιπόν, δεν ξέρω, μου έχεις φτιάξει τη διάθεση και δεν μπορώ να αντισταθώ. Πρέπει να βγάλω αυτό που είδα έτσι με την πρώτη ματιά. Ναι. Δεν είναι η μόνη δηλαδή. Είναι σύνδεσμο φαινόμενο. Δεν ξέρω, είναι εποχής, είναι... Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια φούστα η οποία πηγαίνει σε όλες τις γυναίκες, γιατί λίγο αυτό είναι παρεξηγημένο. Ναι, και στις κοντούλες, για τον λόγο ότι δίνει ύψος πολύ. Δηλαδή μακραίνει τη σιλουέτα. Εν τω μεταξύ, επειδή έχει πολύ στενή μέση, καλύπτει οτιδήποτε και τονίζει τη μέση. Οπότε σε όλες τις γυναίκες είναι μια φούστα που πηγαίνει πάρα πολύ. Μην με κάνεις τώρα μέσα αέρα να βάλω τη φούστα, αλλά θα την τακινήσω. Θα κάνουμε εδώ αλλαγή στον αέρα με την Μιχαέλα μας. Ωραία, λοιπόν, αυτές είναι οι δημιουργίες έτσι, για την άνοιξη, καλοκαίρι. Είναι άνοιξη, καλοκαίρι, σωστά. Η συλλογή λέγεται Διασπορά.
Γενικώς εγώ παίρνω στοιχεία, ξέρεις, από τις μνήμες μου, από την πατρίδα μου τυχείο. Ας πούμε αυτό, ναι. Όλη αυτή εδώ η σειρά έχει να κάνει, είναι ταξιστά από το Πυργή. Είναι ένα χωριό της Χίου το Πυργή, όπου όλο αυτό το print το έχω σχεδιάσει και βγήκε... Πες μου κάτι τώρα, αυτά τα φοράμε μαζί, δηλαδή θα φορέσω ας πούμε αυτό το φόρεμα και θα βάλω και την ζακέτα, το πόντσο αυτό από πάνω. Κοίταξε, είναι μια τολμηρή εμφάνιση αυτή, όμως είναι επίσης πάρα το πολύ ωραία. Το προτείνεις όμως έτσι, το δηλαδή προτείνω. Το set αυτό. Όταν κάνεις μια συλλογή, ο σκοπός της συλλογής είναι αυτό, να μπορεί να σετάρονται τα πράγματα μεταξύ τους. Σίγουρα θα μπορούσε, αν θες να βάλεις αυτό το print, να το συνδυάσεις με κάτι μονόχρωμο. Και με ένα τζιν ακόμα, εντάξει, ακριβώς. Άμα υπάρχει ντουλάπα μπορεί να το συνδυάσεις μετά. Όμως και έτσι μπορεί άνετα να φορεθεί. Και επειδή η ζακέτα η συγκεκριμένη είναι double face, δηλαδή φορείται και από τις δύο πλευρές, μπορείς να θέλεις να τη γυρίσεις. Γενικά έτσι αυτά τα total look. Ναι, και εμένα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο νομίζω ότι, ξέρεις, αν η σωστή γυναίκα που μπορεί δηλαδή να το υποστηρίξει, νομίζω ότι βγάζει ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αυτή που μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ το συνδυασμός με το γαλάζι. Και η συγκεκριμένη, ξέρεις, αν το σοτάρεις με ένα ίδιο top, αμέσως δημιουργείται μέση, κάνεις δηλαδή μέση και όλο αυτό μακράνε. Από μέσα φαντάζομαι. Φυσικά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτό έχει το νησιώτικο εδώ, την επιρροή, την νησιώτικη. Την επιρροή, την νησιώτικη, πολύ σωστά. Εδώ τώρα στο κόκκινο, αυτό εδώ το είμαστε κομμάτι... στα κόκκινα. Τι επιρροή. Και εδώ θα ήθελα να κάνουμε και μια αλλαγή με την Μιχάλα, να βγάλεις το καπελάκι. Γενικώς, επειδή κάνω και πλεκτό και το πλεκτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε, να παίζεις δηλαδή με πολυμορφικότητα στα ρούχα. Ωραία. Δηλαδή με ένα ρούχο να μπορείς να τι είναι μάλλον σαν τώρα να έχεις άλλα τρία ρούχα. Λοιπόν, οπότε θέλω να κάνουμε κάποια πράγματα. Θα βγάλουμε την μπλούζα αυτή. Τι να μπορεί να το δείξει αυτό, τι είναι αυτό, πώς είναι έτσι αυτό. Τι είναι. Δείξτε. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα δεις τώρα τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Να βοηθήσουμε το κορίτσι μας. Εδώ. Και να δεις τι μπορούμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο. Ωραία. Είναι πολυμορφικά ρούχα. Είναι πολυμορφικά ρούχα, πολύ σωστά. Και κάνουμε το εξής. Λοιπόν, αυτή την αλλαγή εντωμεταξύ την κάνεις και οπουδήποτε, εδώ, έτσι. Δηλαδή, για στιγμή του δρόμου που λέει ο λόγος. Αυτό είναι που θέλουμε να αλλάζει το look. Ότι μπορούμε να αλλάξουμε το look μας με μία κίνηση. Wow. Το κοντό γκρι έγινε μακρύ κόκκινο. Το κοντό γκρι έγινε μακρύ κόκκινο, πολύ σωστά. Και αυτό, επίσης το συγκεκριμένο κομμάτι, μπορούμε να το φορέσουμε και με άλλους τρόπους. Για να... Ένα πράγμα που λέω, μία γυναίκα όταν κάνει μία επένδυση σε ένα ρούχο, είναι πολύ ωραίο να μπορεί να το φορέσει με πολλούς τρόπους. Έχεις δίκιο. Και βολεύει πολύ και για το καλοκαίρι, για τα ταξίδια, ξέρεις, λιγότερη βαλίτσα. Καλά, δύσκολο να το πετύχουμε αυτό. Ναι, οι γυναίκες δύσκολο να το πετύχετε αυτό. Ναι. Αυτό χαίρομαι που βγάζεις αυτό, γιατί αυτό θέλω να το δείξουμε. Είναι μία... Τι είναι αυτό? Βράκα. Αυτό? Ναι. Η οποία όμως ακριβώς μετατρέπεται και μπορούμε να τη φορέσουμε κάπως έτσι, Στάφη. Σε κάπα. Λοιπόν, κράτησε εσύ εδώ μπροστά και θα σας δείξω αμέσως τι κάνουμε με το συγκεκριμένο. Είναι αυτό που σου λέω και είμαι ότι μπορείς δηλαδή με ένα ρούχο να κάνεις πάρα πολλές εμφανίσεις. Πάνω από μαγιό και γενικά, πάνω από ναι, μαγιό, με ένα t-shirt, με ένα σορτσάκι από μέσα, άνετα. Λοιπόν. Μόνο με το μαγιό. Μόνο με το μαγιό, δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν, έτσι έχουμε μια βράκα. Πολύ okay ωραία. Μπορούμε όμως, αν θέλουμε αυτό, να το ανεβάσουμε πάνω. Και να γίνει και ένα strapless. Να γίνει μια ολόσωμη βράκα. Πολύ σωστά. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ ψάχνω. Εσύ ψάχνεις και πας τα βραδινά, λοιπόν. Βραδινό, ναι. Βραδινό. Φέτος είναι πάρα πολύ γενικό στα μεταλλικά χρώματα. Δηλαδή, μην τα φοβηθείτε. Και πηγαίνουν σε όλες τις γυναίκες τα μεταλλικά χρώματα, ακριβώς γιατί κάνει αυτές τις λάμψεις. Ναι. Και φωτίζουν. Αυτό παστέλ πάρα πολύ. Απλά. Αυτό φοριέται όχι τόσο απλά, γιατί έχει... θέλαμε να το βάλουμε, αλλά προτιμήσαμε να κάνουμε αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα φόρεμα πάλι ακόμα και στο βραδινό. Έχω την πολυμορφικότητα στα ρούχα. Μπορεί να φορεθεί δηλαδή με αρκετούς τρόπους. Μπορείς να σηκώσεις το γιακά και να δώσεις μια τελείως διαφορετική, ξέρεις, οπτική πάνω στο ρούχο. Τι πάθατε καλέ! Κάτι κάνουμε και λοιπόν, όπως και εδώ ένα τζάκετ με παγιέτα. Προσπαθούν να μας αποσυντονίσουν. Προσπαθούν, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Δεν θα τα καταφέρουν, όχι. Αυτό φοριέται και από τις δύο πλευρές. Αυτό φοριέται ακριβώς και από τις δύο πλευρές, πολύ σωστά.
είναι το φλωράλ με λάμψη μαζί, που επίσης είναι αυτό που λέγαμε της μόδας, όπως και το παντελόνι σου. Κοιτάξτε οι φασιονίστες πώς αμέσως πετάγονται, φοριέται και από τις δύο μεριές και τα λοιπά. Για το 2014 και για το χειμώνα και για το καλοκαίρι, έχω ακούσει ότι είναι πολύ τα γεωμετρικά σχέδια. Ακριβώς. Είναι αλήθεια. Είναι πολύ τα γεωμετρικά σχέδια, γενικότερα τα prints. Δηλαδή, είτε είναι τα γεωμετρικά σχέδια, είτε είναι, βλέπεις. Ένα φλωράλ. Αυτό είναι δηλαδή πάρα πολύ φέτος. Όπως είπα και οι λάμψεις πολύ. Δηλαδή μην το φοβηθείτε για το καλοκαίρι. Είναι... Αυτό είναι βραδινό. Με κάτι πιο απλό φαντάζομαι αυτό για να μην είναι kids. Ναι. Αυτό είναι βραδινό. Πολύ αυτό είναι βραδινό. Βέβαια εμένα να σου είμαι ειλικρινής, μου αρέσει και με ένα τζιν και ένα λευκό t-shirt. Όπου αυτό μπορείς να το φέρεις και από αυτή την πλευρά όλο. Πολύ ωραίο είναι, φανταστικό. Και να παίξεις και να κάνεις κάτι τέτοιο. Ωραίο. Ναι, τέλειο. Ε? Και είναι πληκτό, έτσι. Και είναι πληκτό. Λοιπόν, και αυτό μου είπες και με εντυπωσίασε ότι είναι πλεκτό όλο στο χέρι. Είναι όλο στο χέρι, πολύ σωστό. Γενικά, επειδή ασχολούμαι με το πλεκτό, αυτό είναι η ειδικότητά μου, δηλαδή. Ναι. Προσπαθώ να παντρέψω... Ναι. Προσπαθώ να παντρέψω την... Το πλεκτό της μηχανής με το χειροποίητο πλεκτό, όπως έχει γίνει, ας πούμε, σε αυτό εδώ το φόρεμα, που είναι πλεκτό μηχανής και στοιχεία τα οποία είναι χειροποίητα. Ναι. Αυτού του είδους έτσι έχουμε δει και στις μεγάλες πασαρέλες, ας πούμε, τώρα στα Fashion Week. Έχω δει, είναι τάση γενικά. Είναι τάση, πολύ σωστά. Είναι τάση, πολύ σωστά. Αλλά βέβαια, εγώ θα δώσω μια συμβουλή, ότι καλό είναι να μην κοιτάμε τις τάσεις. Σωστά. Με την έννοια ότι οι τάσεις πολλές φορές εξυπηρετούν και κάποιους άλλους σκοπούς. Είναι σωστό κάθε γυναίκα να ξέρει το σωματότυπό της πολύ καλά, να καταλαβαίνει αυτά που της πηγαίνουν. Υπάρχουν όλες οι γυναίκες είναι όμορφες για μένα και όλες έχουν δυνατά στοιχεία. Πάντως, αυτό και που πρέπει έχω να δει, τον αδεικνύει. Αυτό που έχω δει στα ρούχα σου είναι ότι γενικά φτιάχνεις ρούχα που μπορούν να φορεθούν από όλες τις γυναίκες. Πολύ σωστά. Πολύ αλλά σωστά. Τώρα εγώ θα ξεκινήσω και θα κλείσω αυτή τη φούστα. Με τι φοριέται αυτή από πάνω? Αυτή η φούστα, όσον αφορά τη δική μου συλλογή, μπορεί να συσταριστεί άνετα με ένα top. Έτσι. Με ένα άλλο ακόμα... τοπάκι από κάτω, κάτι. Βέβαια. Αλλά ακόμα και με ένα λευκό t-shirt, με ένα απλό t-shirt, είναι εξαιρετικό. Μπορείς αυτό το λευκό κάνεις... τι είναι? Ποιο μου λες? Το λευκό, το πρώτο. Δεν βλέπω το ξέρω, αυτή η φούστα ήταν, πώς το λένε, έρωτας με την πρώτη ματιά. Έρωτας, ναι. Εδώ, αν είχαμε χρόνο και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το δείξουμε, γιατί είναι ένα καφτάνι, έτσι. Ναι. Το οποίο επίσης όμως έχει αυτό που λέγαμε της πολυμορφικότητας, όπως ήταν και αυτό το ρούχο, το οποίο μπορούμε να το φορέσουμε με πολλούς τρόπους και να κάνουμε εξοικονόμηση στη βαλίτσα μας το καλοκαίρι. Έτσι. Λοιπόν, αυτή τη φούστα θα τη δώσεις στο Just the Two of Us που ντύνεις όλες. Λοιπόν, ναι, θα τη δείτε σε κάποιο live πιθανόν αυτή θα τη δω. Φούστα. Αλλά γενικώς θα δείτε και πράγματα, γιατί συνεργάζομαι με την Τζίνα, την περιμένει που κάνει το styling εκεί. Θα δείτε γενικώς και πολλά ρούχα από μένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μόνο και μόνο για το show, όπως αυτό που έβαλε η Χριστίνα Πολίτη, το οποίο ήταν για εκείνη απολύτως. Α, ήταν ήτανε για την Χριστίνα Πολίτη ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα Μιχαέλα. Πολύ. Καλή επιτυχία, καλή άνοιξη, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ, σας περιμένω στο ατελιέ μου, όποτε θέλετε όλους. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτή τη φούστα δεν θα την ξεχάσω γρήγορα. Εντάξει, Κιμ, κάπου θα την βάλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Έφτιαξε η διάθεσή μας έτσι με τόσο χρώμα, τόσο ωραία ρούχα. Εκπληκτικά ρούχα. Και μ' αρέσει που είναι πλεκτό, ρε παιδί μου. Οπότε το περιμένει. Και μου αρέσει και αυτή η επιρροή από τα νησιά μας. Ξέρεις, ναι. Δηλαδή δεν είναι το κλασικό αυτό το παλιό, το νησιώτικο το στυλ. Okay. Είναι το πιο μοντέρνα. Πιο μοντέρνα εκδοχή, έτσι ακριβώς. Friendly. Είναι φανταστικά, μπράβο. Έτσι, είναι, καλό είναι γιατί το ελληνικό αίμα, ρε παιδί, ανανεώνεται και δίνει πράγματα. Έχουμε ιδέες. Νέο αίμα. Λοιπόν, ήρθα από τις αγαπημένες μου στιγμές. Ότι γέλιο ήταν αυτό που ρίξαμε την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι ο καημένος ο Κωνσταντίνος δεν προλαβαίνει να μιλήσει καν, δηλαδή. Και αρχίζουμε όλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με το που λες την καλησπέρα, ξεκινάμε. Γι' αυτό, όταν παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσει τι ώρα θα βγει και για να είναι εδώ κοντά μας, με ρωτάει θα μιλήσω σήμερα. Α, το κατάλαβα. Τέτοια κάτι συγκεκριμένες. Θα αρχίσω να έχω τύψεις. Λοιπόν,
το σινεμά δίνει το φύση τη φαντασία μας, έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα κάθε Σαββατοκύριακο είναι μια πολύ καλή επιλογή. Το θέμα είναι ότι σου έχω βγάλει τις ταινίες, ότι είναι διαφημιστικές ταινίες, όπως είχαμε στο Lego, ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ρομαντικές. Η Δίκη αναρωτιέται ποιο είναι το κουκλάκι στην ταινία. Έχουμε διάφορες ανησυχίες, εν πάση περιπτώσει. Να σου πω για το διαφημιστικό που είπες, δεν είχες και άδικο, γιατί. Είναι πραγματικότητα, έτσι. Εντάξει. Εσύ, τι μας έφερες σήμερα. Τι μας έφερα σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ήρωα από το πρώτο κόμικ που έγινε ποτέ της Marvel στην Αμερική. Εταιρεία, πάρα πολύ ωραία, ξέρεις, συνέχισε εσύ. Λοιπόν, ποιος είναι. Ο Captain America. Βγήκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ναι, και βέβαια. Να πει είναι γνωστό. Δεν ξέρω. Ούτε ναι, δεν είναι πολύ γνωστό κομίκ. Κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική για να εμψυχώσει τα παιδιά τη εποχή εκείνη για τον πόλεμο. Βγαίνει για δεύτερη φορά στους σκοτογράφους, όπου ο Captain America μαζί με μια φιλενάδα του, την ηρωίδα Μαύρη Χείρα, καλείται να πολεμήσει έναν κακό. Αρχίσαμε. Εντάξει. Στην Ουάσιγκτον, ας πούμε. Στην Ουάσιγκτον, ακριβώς. Έναν κακό, ο οποίος απειλεί μια μυστική οργάνωση στην Ασπίδα. Η Μαύρη Χείρα είναι η Σκάλετ Γιόχανσον. Αχ, μαραία. Καθόλου Μαύρη Χείρα. Έτσι. Λοιπόν, στο ρόλο του Captain America ο Chris Evans και μαζί τους πλαισιώνουν ο Robert Redford και ο. Ποιος άλλος είναι. Πάω, ο Σάμιου Τζάκσον, που είναι αρχηγός της ΣΕΜΑ. Τι κάνει αυτό το παιδί. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, τι ωραίος άντρας, ακόμα και τώρα. Ήταν. Παιδιά, και τώρα είναι πολύ γοητευτικός. Φτάνει τα 150, βέβαια. Εντάξει, έχει κάτι, αλλά... Είναι λίγο μεγαλούτσικος άνθρωπος. Είναι λίγο... Τι είναι, μιλάτε. Θα σας θαυμάζω, θα σας ακούω. Δεν περιμένω να δω τον Captain America. Captain America, δηλαδή τους φαντάρους τότε. Ήτανε... Πριν το Spider-Man, πριν από το Sunny Saturday night. Well, all the guys in my barbershop quartet are dead, so... No, not really. You know, if you ask Kristen out from statistics, she'd probably say yes. That's why I don't ask. Too shy? Too busy! Was he wearing a parachute? No. No, he wasn't. I joined S.H.I.E.L.D. to protect people. Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. And that makes enemies. Most of the intelligence community doesn't believe he exists. The ones that do call him the Winter Soldier. He's fast. Strong. Had a metal arm. Are you ready? All it takes is one step. People are gonna die. I can't let that happen. When do we start? We just did. The price of freedom is high. And it's a price I'm willing to pay. He told me not to trust anyone. This is how it ends. Everything goes. Looks like you're giving the orders now, Captain. Damn right. Ωραίος ο Σάμιουελ πάντως, ηθοποιός πολύ καλός. Πολύ δράση, ταινία. Action. Και τους φάνε τις περιπέτειες και των comic run, έτσι. Επειδή έκλειψα έτσι με μία ματιά στη σκαλέτα μου, τώρα έρχεται μία ταινία που σίγουρα θα συζητηθεί πάρα πολύ. Και για διάφορους λόγους θα συζητηθεί. Πρώτα απ' όλα σαν ταινία που εντάξει, σίγουρα παιδιά θα ενθουσιάσει και θα τρέξουν στις αίθουσες να την δουν. Το δεύτερο όμως είναι η πρωταγωνίστρια. Βεβαίως. Και το τρίτο είναι η κόρη της πρωταγωνίστριας, που επίσης παίζει στην ταινία, όπως είχαμε ανεβάσει και εμείς ρούλες στο www.vastileto.gr. Λοιπόν, ο λόγος για την ταινία Maleficent, ναι. Την περιμένουμε 29 Μαΐου να έρθει. Το 1959 είχε βγάλει η Disney μια ταινία κινουμένων σχεδίων, που λεγόταν Sleeping Beauty. Mm-hmm. Είχε μεταφερθεί δηλαδή η ιστορία της ωραίας κοιμωμένης στο σινεμά. Σε αυτή λοιπόν την ταινία υπήρχε μια κακιά μάγισσα που λεγόταν Maleficent. Mm-hmm.
55 χρόνια μετά, λοιπόν, η Disney αποφασίζει να ξαναφέρει στο σινεμά την ίδια ιστορία, αλλά από τη σκοπιά της κακιάς μάγισσας. Την οποία υποδίεται η Άντζελίνα Τζολί, όπως πολύ σωστά είπε, Σκιμ. Και μαζί στην ταινία παίζει και η κόρη της η μικρή, που θα τη δούμε στο τρέιλερ να τρέχει στα λιβάδια χαρούμενη. Οικογενειακή υπόθεση. Οικογενειακή υπόθεση, αλλά νομίζω ότι σίγουρα θα σπάσει τα μία. Θα σπάσει τα μία, εντυπωσιακή παραγωγή, ταινία φαντασίας. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι εγώ, ας πούμε, που είδα στο Γόβα στη Λέτο το θέμα, λέω, αχ, άντε να βγει, να πάω να τη δω. Και μάλιστα έχει δοθεί, προσοχή. Όχι, παιδιά μου, εγώ. Και για τους μεγάλους, έχει δοθεί προσοχή, οι ήρωες ταινίας να είναι ακριβώς όπως ήταν στην ταινία του παλιά, σε εμφάνιση. Μάλιστα. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση. I know who you are. You've been watching over me my whole life. I know you're there. Your shadow has been following me ever since I was small. Don't be afraid. Afraid. Then come out. Then you'll be afraid. Να τη δούμε αυτήν. Είδες! Το σινέμα είδα. Δεν σου είπα τίποτα για αυτή την ταινία. Τίποτα δεν σου είπα. Και ευχαριστημένοι όλοι. Κορτσάκι. Την άλλη εβδομάδα να σου ξαναπούμε. Βλέπεις, έχουμε σιωπήσει όλοι. Θα πηγαίνουμε να το κάνουμε break από εδώ σε εβδομάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις selfie φωτογραφίες σας στη σελίδα μας στο Facebook, γιατί εκεί θα δώσουμε ένα ρολόι Φερέντι, έτσι στην πιο ωραία ή πιο αστεία, δεν ξέρω, πιο περίεργη φωτογραφία selfie που θα στείλετε. Και θα δώσω και ένα spa manicure pedicure από τα D-Nails, που μου έχουν κάνει και εμένα έτσι σήμερα ένα ανοιξιάτικο σχεδιάκι. Ωραία. Έτσι, για να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Πάμε τώρα να δώσουμε δώρα με τον τρόπο το δικό μας. Ναι. Έχω βάλει τα σκόρδα εκεί, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Η Ρούλα με κοιτάει περίεργα, πρέπει να φταίει το σκόρδα. Το σκόρδα, παιδάκι μου. Το σκόρδα, παιδάκι μου. Λοιπόν, έτοιμος. Έτοιμος. Έτοιμος να αντιμετωπίσουμε ό,τι κι αν έρθει. Ό,τι κι αν έρθει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους, χαιρετίζω την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Είμαι ο Νίκος από το Εγάλεο. Ο Νίκος από το Εγάλεο. Πολύ ωραία. Τραγουδήσουμε? Να τραγουδήσουμε. Ωραία. Πάμε. Όλα στη ζωή αλλάζουν, μάτια μου. Λένε θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Μα εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάμαι ερώτα μου, στα παπούτσια τα παλιά μου έχω γράψει την παλιό ζωή. Γιατί έχω εσένα δίπλα μου, έχω εσένα πλάι μου. Σωστά. Ναι. Κιόλα. Καρδιά, φτάνει μόνο να μ' αγαπάς. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου κι όλα. Φτάνει η καρδιά μου να μ' αγαπάς. Μην μου κουνάσεις μόνο. Λοιπόν, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, τέλος πάντων νομίζω το βρήκε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, σε καλή ευχαριστώ πολύ. Τι να σας δώσουμε όμως, δεν μας είπατε, τι να σας δώσουμε? Ένα ρολόι για τη σύζυγο. Α, αυτό είναι. Εντάξει, είδατε. Μας το λύσατε αμέσως. Το είναι. Ένα ρολόι για τη σύζυγο. Για τις γυναίκες που τα κάνουμε όλα. Α, να σας πω, η γυναίκα σας έβαλε να πάρετε τηλέφωνο. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, πήρα εγώ με δικιά μου πρωτοβουλία, αλλά εντάξει, για τη σύζυγο. Α, από μόνος σας δηλαδή. Από μόνος μου. Από μόνος. Έκπληξη. Έκπληξη. Ωραία. Τι χρώμα να δώσουμε? Τι χρώμα? Ναι. Κάνα φούξια. Ωραία, το φούξια θα δώσουμε. Ορθέ. Εντάξει, μιλάω σιγά για να μην μας ακούσει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Hey.
Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Βεβαίως. Λοιπόν, λειτουργήσε αυτό. Εδώ θα μείνει αυτό. Εδώ θα μείνει. Για πολλούς λόγους θα μείνει αυτό. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αρτέμιδα, Έφη. Πολύ ωραία. Από την Αρτέμιδα και το όνομά σας? Έφη. Έφη, πολύ ωραία. Έχουμε κι εμείς εδώ στην παραγωγή μια Έφη από την Εύβοια. Συγγένεια, όχι. Αρτέμιδα. 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 Α, δεν ακούω και καλά. Απ' τη Λούτσα. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Η Έφη πάντως από την παραγωγή γελάει. Έτοιμη να τραγουδήσετε? Ναι, θα προσπαθήσω. Ωραία, για πάμε. Με κοιτάζεις με δυο μάτια που αναβούνε φωτιές. Την καρδιά μου τη χτυπάνε κεραυνοί και αστεραπές. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά για τα δυο σου μάτια. Πού? Τι έπαθα? Για μου τα δυο σου... Κλέψαν την καρδιά? Όχι, πού μου πήραν? Τα μυαλά. Έτσι. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν. Ναι, λοιπόν, θα σας στείλω ένα πάρα πολύ ωραίο σετ περιποίηση μαλλιών SP από τα κομμωτήρια ΤΕΟ, έτσι, για να περιποιηθείτε τα μαλλιά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μου το παίξει το τραγούδι αυτό. Μ' άρεσε τώρα αυτό. Ναι. Μου φτιάξει τη διάθεση και με αυτό θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά για τα δυο σου μάτια που μου πήραν τα μυαλά. Τα μωρό μου, όλα τα λεφτά για δυο μάτια δολοφονικά. Για δυο μάτια δολοφονικά. Πάμε σε αυτή την συγκλονιστική ιστορία ενός ανθρώπου που στα 42 του χρόνια μαθαίνει ότι οι γονείς, που εκείνος πίστευε μέχρι αυτή την ηλικία ότι είναι οι βιολογικοί του γονείς, δεν είναι. Αλλά αυτό δεν ήταν το μοναδικό χτύπημα, γιατί εντάξει, παιδιά υιοθετημένα υπάρχουν και οι περισσότεροι γονείς επιλέγουν κάποια στιγμή να ενημερώσουν τα παιδιά τους ότι δεν είναι τα βιολογικά τους τέκνα, αλλά έχουν έρθει στην οικογένειά τους με τον τρόπο της υιοθεσίας. Εδώ όμως έπαιξε και άλλα παιχνίδια η ζωή η ίδια και νομίζω ότι όλο αυτό σαν σύνολο έπεσε στο Βαγγέλη Μίχα λίγο βαρύ. Βαρύ για τον λόγο ότι όχι μόνο έμαθε ότι είναι υιοθετημένος, αλλά και ότι επί της ουσίας αγοράστηκε από τους γονείς του. Αγοράστηκε από μία, όπως λέγεται, φοιτήτρια που γέννησε σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας και από εκεί και πέρα χάθηκαν όλα τα ίχνη. Εκείνος τώρα ψάχνει να βρει ποιοι είναι οι βιολογικοί γονείς, αν υπάρχουν, εάν ζουν, και γενικά είναι μία ιστορία... τουλάχιστον από τις λίγες που έχω ακούσει εγώ έτσι, ολοκληρωμένη τουλάχιστον. Να πάμε να δούμε έτσι το πρώτο βίντεο που πήγε η Αλεξία και βρήκε τον Βαγγέλη Μίχα, για να ξετυλίξουμε σιγά σιγά όλη αυτή την ιστορία. Σου είπε ο πατέρας σου ύστερα από 40-42 χρόνια ότι δεν είσαι βιολογικό τους παιδί. Πώς ακριβώς έγινε? Ξαφνικά μου πετάει ότι δεν είσαι δικό μου παιδί. Του λέω, τι μου λες τώρα, ξέρω εγώ αυτά. Ναι, μου λέει, το στορκίζομαι. Ο Βαγγέλης εδώ και 8 μήνες έχει φέρει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ άγχος και στη δουλειά του και στον ύπνο ακόμα, παντού. Το παιδί τι σου είπε, ότι υιοθετήθηκε? Ότι παράγγειλε κορίτσι και του φέραν αγόρι. Από πού το παρέγγειλε? Παρέγγειλε σε κάποια κλινική εδώ στην Πετρούπολη. Είχε πολύ φίλο δικό του γιατρό. Και το φέρανε. Επειδή η θετή μητέρα με πήρε το 72 και πέθανε το 78, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Είχε βουλωμένες σάλπιγγες το 72. Με βουλωμένες σάλπιγγες δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Ήθελε εξωσωματική. Εξωσωματική δεν υπήρχε τότε. Νομίζω ότι έχω το βιβλιάριο της χορεμένης,
της μητέρας και είναι εξακριβωμένο ότι είχε βουλωμένες σάλπιγγες. Ο θετός πατέρας, όπως προκύπτει ότι είναι, τι σου έχει πει για τη βιολογική σου μητέρα, για τους βιολογικούς σου γονείς? Ότι ήθελα να πάει να σπουδάσει και σε έδωσε. Άρα ο ίδιος, σύμφωνα με αυτά που λέει, την γνώριζε τη βιολογική σου μητέρα. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει, σε έχει πιεστεί, αλλά δεν μου λέει. Μου λέει ότι δεν ξέρει ποια είναι. Άρα έδωσε το μωρό με εσένα δηλαδή, μάλιστα, με τη θέλησή της. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ πώς ένιωσες όταν έμαθες όλα αυτά? Πολύ άσχημα. Τι πιστεύεις ότι έγινε? Εγώ πιστεύω ότι πήγε η μητέρα μου, η κανονική, και με γέννησε. Προφανώς θα της είπανε της μητέρας ότι πέθανα. Σε εκείνη τη μητέρα, αλλά θα της είπανε ότι πέθανα και πήρα το παιδί με το καλάθι το βράδυ, γιατί βράδυ με πήγανε σπίτι, με καλάθι. Συγκεκριμένα το ξέρω αυτό, μου το είπε. Έχεις προχωρήσει κάποιο τεστ DNA για να δεις αν... Όχι, όντως... αλλά μου λέει 100% δεν είμαι παιδί του. Επηρέασε την οικογένειά σας όλη? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εκεί που είμαστε μια χαρά, είμαστε ήρεμοι, λέμε δόξα σε ο Θεός. Βρήκαμε μια άκρη, τώρα έχει επηρέασει πάρα πολύ. Ναι. Τα ίδια και έρθει, τα πάνω κάτω. Τα πάνω κάτω, βέβαια. Κάποιο χαρτί εδώ της κλινικής. Τι, αυτό το χαρτί τι είναι? Δείχνει μια ληξιαρκή πράξη γεννήσεως που δείχνει ότι είμαι, που έχω γεννηθεί, υποτίθεται, σε κάποια κλινική κλόνη Αβέροφ 4 στην Αθήνα, που από εκεί πήραν το χαρτί. Γεννήθηκα σε κάποια κλινική στην Πετρούπολη, από κάποια εσύ κλινική. Πώς ξέρεις ότι γεννήθηκε στην Πετρούπολη και όχι σε αυτήν την κλινική που αναφέρει στην ληξιαρκή πράξη? Πώς το ξέρω? Η γιατρός που με κοίταγε, η παιδίατρος, ήταν στην Πετρούπολη. Παιδίατρος της κλινικής που γεννήθηκα. Ήξερε και τους γονείς. Το βιβλιάριο της χωρεμένης που έχω, η τελευταία επίσκεψή της ήταν με τον γιατρό που είχε γίνει δουλειά. Όμως δεν φέρεται να είσαι υιοθετημένος. Όχι, όχι, καθόλου. Ότι καθόλου. Είσαι βιολογικό τους παιδί. Ναι, βιολογικό τους παιδί. Ναι, ναι. Είναι τόσο φτιαγμένο, τόσο καλοφτιαγμένο δηλαδή όλοι. Άρα συμμετέχουν και κάποιοι άνθρωποι μέσα, ναι, σε βέβαια, αυτό. Βέβαια, οποίοι... κάποιοι γιατροί κτλ. Προσπάθησες να έρθεις σε επαφή για να βρεις την άκρη, για να ανακαλύψεις τι πραγματικά έχει συμβεί? Μάλιστα. Μίλησα με τον γιατρό. Ποιο γιατρό? Της κλινικής. Της κλινικής στην Πετρούπολη. Μάλιστα. Και μου είπε ότι πουλάει, να το πω χοντρά, όταν μίλησα και του είπα θέλω τη βοήθειά σου, έτσι και έτσι και έτσι, βοήθησε με, σε παρακαλώ κτλ. Μου είπε ότι πουλάει κρέατα. Απλά. Όπως σας το λέω, απλά. Αυτό που, εγώ που λέει, κρέατα. Που είναι πολύ σοκαριστικό. Πολύ σοκαριστικό είναι. Εντάξει. Πώς παραδέχτηκε, πώς είπε κάτι τέτοιο? Του λέω βοήθησε με, σε παρακαλώ, έτσι και έτσι τιμή σου. Μου λέει τι μου λες, και μάλιστα μου το είπε και νευριασμένα. Μου λέγα κρέατα, θες και τίποτα, και μου κλείσε το τηλέφωνο απευθείας. Α, και θέλω να συμπληρώσω και κάτι. Πλήρωσε και 20.000 δραχμές για να γίνει αυτή. Ποιος? Ο πατέρας. Εσένα πώς έχει κάνει να αισθάνεσαι όλο αυτό? Πολύ άσχημα. Προδομένος πολύ. Έχω δύναμη και πιστεύω θα τη βρω την άκρη. Νεύρα! Ξεκίνησε να παίρνει ψιλοηρεμιστικό. Γιατί στο είπε τώρα και όχι νωρίτερα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ήταν μια στιγμή. Προφανώς επειδή είναι 82 ετών και έχει προβλήματα υγείας. Τον αγαπάς τον πατέρα σου? Όπως τον αγαπούσε, όχι. Αλλά δεν είμαι όπως ήμουνα κάποτε. Δεν θα είμαι. Δεν πρόκειται. Πώς θα εκτονωθεί όλη αυτή η κατάσταση, τι πρέπει να γίνει? Για να ηρεμήσει, να βρει του δικού του. Μακάρι να βρει του δικού, δηλαδή το παρακαλάω. Λέω, ό,τι και να είναι δική του, να του βρει και να έχει και αδέρφια και οικογένεια να ηρεμήσει. Εγώ έτσι πιστεύω θα ηρεμήσει πια. Πώς έχεις μεγαλώσει σαν παιδί? Πώς έχω μεγαλώσει? Έχω μεγαλώσει βασικά... καταρχήν ήμουν στο ψέμα. Ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε το 1979. Δεν μπορώ να πω, η μητριά μου με πρόσεχε, έτσι. Δηλαδή ήταν εθώς χωρίς, ήταν καλή γυναίκα, γιατί πέθανε πριν 20 μέρες. Με πρόσεχε. Δηλαδή ήταν κοντά μου και τα λοιπά. Περισσότερο μπορώ να πω η μητριά μου παρά ο πατέρας μου. Γιατί ο πατέρας μου ήταν με στην κοροϊδία και με στο ψέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν τον συγχωρείς για αυτό που σου έκανε. Όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν μπορώ να τον συγχωρέσω. Ο μόνος που μπορεί να τον συγχωρήσει είναι ο Θεός. Νομίζω... Να καλησπερίσουμε, Αλεξία, τον Βαγγέλη Μίχα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Ναι. Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Καλά είστε? Καλά είμαστε. Πήραμε έτσι μια πρώτη γεύση, δηλαδή σιγά σιγά εδώ μαζί σας θα ξετυλίξουμε αυτή την απίστευτη ιστορία, τη δική σας, την ιστορία της ζωής σας. Μάλιστα. Θέλω μάλιστα. Να ξεκινήσω έτσι με αυτή την ερώτηση. Γιατί
είπατε στο βίντεο ότι δεν μπορείτε να συγχωρήσετε τον πατέρα σας, δηλαδή τον πατέρα, ναι, που εσείς μέχρι πριν λίγους μήνες, μάλιστα, θεωρούσατε ότι είναι ο πατέρας σας. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω γιατί, εντάξει, η ζωή του η περισσότερη ήταν ψέμα. Δηλαδή νιώθω προδομένος, δηλαδή με όλα αυτά που γίνανε, έτσι, με όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα προτιμούσατε να μην σας το είχαν πει ποτέ. Ναι, ναι, και βέβαια, και βέβαια. Δηλαδή προτιμούσα να μην το είχε πει καθόλου, ούτε καν. Ούτε καν. Τι αλλάζει από εκείνη τη στιγμή μέσα σας, στη ζωή σας, τι άλλαξε? Πάρα πολλά πράγματα και έχω και πάρα πολλά ερωτήματα, έτσι. Ναι, εντάξει, έτσι. Πέρα ότι υπάρχει σίγουρα ένα θέμα όσο αφορά την κλινική και την δράση των γιατρών και όσων εμπλέκονται στην ιστορία τη δική σας, που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα είναι και μοναδική. Σίγουρα. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι υπήρξαν δύο άνθρωποι που πληρώσανε για να πάρουν ένα παιδί στην οικογένειά τους, να το αγκαλιάσουν, ναι, να το αγαπήσουν, και υπάρχει και μια βιολογική μητέρα, η οποία βέβαια από ό,τι φαίνεται συνένεσε να δοθεί το παιδί. Γιατί βέβαια αυτό θα μου πείτε τώρα, δεν μπορεί να το ξέρουμε. Γιατί μπορεί και να έγινε με άλλο τρόπο, όπως έχουμε μάθει πολλές φορές ότι έχει γίνει. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Ότι μπορεί να μην το ήξερε και να της είπαν ότι πέθανα, έτσι. Για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Δηλαδή κάποιος χαίρεται και κάποιος κλαίει, κάποιος λυπάται. Καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτό σίγουρα για εσάς, για την ψυχή σας, είναι σημαντικό να το μάθετε, ναι, και αυτό. Μεγάλο τραύμα και στην ηλικία αυτή που όταν φτιάχνεις, κάνεις οικογένεια, κάνεις παιδιά, δημιουργείσαι και ξαφνικά πέφτεις από τα σύννεφα από αυτές τις καταστάσεις, έτσι. Δηλαδή ξεφεύγεις από τη ζωή σου, ξεπροσαρμόζεσαι, έτσι, από το πρόγραμμα. Από τους γονείς που σας πήρανε κοντά σας, αγαπηθήκατε, είχατε τη στοργή που ως παιδί θα θέλατε να είχατε, υπήρχε αγάπη? Ναι, από τη συγχωρεμένη, τέλος πάντων να το πω, τη μητέρα που με πήρε, τη μητριά μου που πέθανε πριν καιρό. Ναι, και βέβαια, το πατέρα μου είχα αρκετά προβλήματα, όπως, εντάξει, έχω και ακόμα, δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος είναι μέσα στην κοροϊδία και μέσα στο ψέμα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασα καλά, αλλά με έχει στην κοροϊδία και στο ψέμα. Κύριε Βαγγέλη, μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι έχετε φτάσει σε σημείο να μισείτε έναν άνθρωπο που επί της ουσίας σας παρήχε για 40 χρόνια τα πάντα στη ζωή σας, ανεξάρτητα το, ναι, πώς σας απέκτησαν, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλοι γονείς που υιοθετούν παιδιά, τα αγαπούν, ναι, τους προσφέρουν τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι όταν, μάλιστα, το παιδί μάθει ότι οι γονείς το έχουν υιοθετήσει, βάζει μία γραμμή και λέει stop, όσο εδώ ήταν, δεν σε αγαπάω, ναι, τώρα, και μάλιστα, όχι, σε μισό και από. Όχι, δεν. Και σας το είπαν, δεν το ανακαλύψατε μόνο σας. Δηλαδή, ναι, μπείτε, ναι, στη διαδικασία, ναι, ο πατέρας σας να σας ενημερώσει. Έστω, ναι, και τώρα. Ξέρετε τι γίνεται. Μπορούσε να μου το είχε πει πολύ πιο νωρίτερα. Τι θα άλλαζε. Αν το είχατε μάθει στα 20 σας. Θα ήταν πολύ διαφορετικά και πιστεύω ότι, δηλαδή, στις έρευνες που κάνω και όλες, ναι, όλη αυτή τη διαδικασία που κάνω τώρα, ότι θα είχα βρει τους κανονικούς μου γονείς. Δηλαδή ότι τα χρόνια που πέρασαν δυσκολεύουν το έργο σας για να ανακαλύψετε τη μητέρα σας, την βιολογική. Και βέβαια, γιατί δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι θα ζει. Έτσι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή θέλω να πιστεύω. Γιατί πιστεύετε ότι σας το είπε τώρα? Είναι, ας πούμε, λόγω ηλικίας, όπως σας ακούσαμε να λέτε, ότι το αισθανόταν σαν, ναι, ναι, σαν αμαρτία, ας πούμε, που μάλιστα, έχει κάνει μάλιστα, στη μάλιστα, ζωή του και ήθελε να... Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι όλο. Δηλαδή, λοιπόν, θέλω να μείνετε λίγο κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή, ναι, να πάμε να δούμε έτσι ένα δεύτερο βίντεο. Να δούμε τι λέει ο πατέρας, αυτός που σας αποκάλυψε επί της ουσίας, Κιμ, την αλήθεια. Έχει και εκείνος την πίκρα την δικιά του, βέβαια. Ναι. Για πάμε να το δούμε. Ορίσε, μωρό. Μωρό, τον έχω, μωρό. Σε αυτές τις φωτογραφίες ποιος είναι? Η συγχωρημένη μάνα μου. Με την γυναίκα μου, αγκαλιά. Ορίστε, οικογενειακός. Ορίστε. Ο Βαγγέλης είναι βιολογικό σας παιδί, όχι? Γιατί εδώ μας λέει ότι το αποκαλύψατε ότι... Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Βρεθεί ένα μωρό στα χέρια κάποιου δεν είναι και το πιο απλό πράγμα. Μας έφερανε το παιδί. Ποιος σας το έφερε και πώς σας το έφερε? Πώς μας το έφερε τώρα, είναι παλιά ιστορία αυτή. Πότε
αποφάσισατε ότι θέλετε να πάρετε ένα παιδί έστω και με αυτόν τον τρόπο? Όταν έμαθα ότι η γυναίκα μου δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Για εκείνη το κάνατε, επειδή ήθελε πάρα πολύ ένα παιδί? Ναι, ακριβώς. Εσείς τις κινήσατε τις διαδικασίες όλες, να βρήκατε τους ανθρώπους, κάνατε τις επαφές, πώς έγινε? Τι είχαμε σε περίπτωση που είχαμε τις γνωριμίες και γι' αυτό. Από πού το φέρατε το παιδί, από ποιο νοσοκομείο, από ποια κλινική? Μου το έφερε μέσα σε ένα καλάθι, ρε παιδί μου, η γυναίκα μου. Ήταν εύκολο να βρείτε ένα παιδί και να το πάρετε και να δημιουργήσετε όλο αυτό, να στήσετε όλο αυτό που στήσατε? Το κάνατε με ευκολία? Με ευκολία δεν το έκανα. Με δυσκολία το έκανα. Εδώ όμως στα χαρτιά φαίνεται ότι από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης ότι ο Βαγγέλης είναι βιολογικό σας παιδί, ότι η σύζυγός σας τον γέννησε. Μπήκε στο νοσοκομείο σαν υποτιθέμενη έγκυος και μετά γύρισε με μωρό στο σπίτι. Πώς έγινε? Ναι, ναι, μάλλον έτσι. Έτσι έγινε. Αυτό γνωρίζετε πολύ καλά πως δεν είναι. Τότε γινότανε αυτά τα πράγματα. Άμα είχες μέσον. Μας λέτε ανοιχτά και ξεκάθαρα ότι παραγγείλατε ένα κορίτσι. Ναι. Το, και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί εσείς ο ίδιος ναι, το είπατε και σας φέρανε ένα αγόρι. Το λέτε, το παραδέχεστε τελείως ομά και ψυχρά. Ναι. Ψέματα είναι. Πληρώσατε χρήματα για να το πάρετε το μωρό? Εγώ δεν έδωσα τίποτα. Ούτε ένα φράγκο δεν έδωσα. Αλλά έδωσαν άλλοι, δεν ξέρω. Γιατί όμως δεν το κάνατε με τον κανονικό τρόπο? Ήτανε το μυαλό μας αλλιώς τότε. Δεν θέλαμε να δείξουμε τίποτα. Δηλαδή για την κοινωνική κατακραυγή, για κοινωνικούς λόγους, για να μην πούν ότι έχετε υιοθετημένο παιδί. Μπράβο, για κοινωνικούς λόγους, ακριβώς. Έχετε μετανιώσει που του το είπατε? Βεβαίως. Τους γονείς του, τους βιολογικούς του, Βαγγέλη, τους ξέρετε? Όχι. Του είπατε ότι η μητέρα του ήταν μια νεαρή κοπέλα η οποία ήταν φοιτήτρια? Τι έκανα, έτσι είπα και εγώ. Ποιος σας τα έλεγε? Ο γιατρός. Ο... Ποιος, πώς λέγεται ο γιατρός? Ο κ***ος, έχει πεθάνει τώρα αυτός. Σε ποια κλινική ήταν ο γιατρός αυτός? Αυτός ήταν στο Τζάνιο νοσοκομείο, στον Πειραιά. Αυτός είναι ο γιατρός στον οποίο απευθυνθήκατε για να σας βρει ένα παιδί? Ναι, σε αυτό. Αυτός σας το βρήκε? Αυτός. Και εγώ του ζήτησα κορίτσι και μου φέρε αυτόν, το μαντράχαλο. Γνωρίζετε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα μπορεί να έχει αντίκτυπο σε εσάς και ποινικά? Δεν πάνε να με κρεμάσουνε, μπορεί να με κρεμάσουνε, να ησυχάσω. Μάλιστα. Εντάξει, δύσκολες καταστάσεις. Μιλάμε τώρα και για έναν άνθρωπο, τον κύριο Θανάση Μίχα, που είναι και σε μια ηλικία έτσι μεγάλη. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπω στη διαδικασία που διαφωνώ, που συμφωνώ. Ασφαλώς και δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε κάποιον για τις πράξεις του, αλλά και πάλι το να λες ότι εγώ ζήτησα κορίτσι και μου φέραν αγόρι. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο. Νομίζω, αν μου επιτρέπετε, να εστιάσουμε σε δύο θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι ότι εκείνη την εποχή, μιλάμε για πριν από 40 χρόνια, η μητέρα, η σύζυγος του κυρίου Θανάση, που έχει φύγει από τη ζωή, ήταν μια γυναίκα που θεωρούσε ότι είναι στιγματισμένη, γιατί αυτή η νοοτροπία υπήρχε τότε, ότι δεν μπορεί να κάνει παιδί. Άρα στη γειτονιά και στον κοινωνικό περίγυρο αισθανόταν ότι είναι λατωματική εντός εισαγωγικών και πέρα με συγχωρούν όλοι για την έκφραση επιθυμία, που χρησιμοποιώ. Ότι θα ήθελα ασφαλώς να γίνει μητέρα, λοιπόν, να νιώθει. Υποθέτω ότι και τα δικά της πρόσωπα, τα συγγενικά, η δική της οικογένεια, ήθελαν να φέρουν την χαρά μέσα στην οικογένεια της κόρης, αν θέλεις, της ανιψιάς, της εγγονής, αν υπήρχαν παππούδες, ότι μπορεί και εκείνη να αποκτήσει ένα μωρό. Γι' αυτό και είπε και ο κύριος Θανάσης, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Αλεξία, και από το ρεπορτάζ σου, και στη περίγυρο έλεγαν ότι είναι έγκυος, ότι έκανε εισαγωγή στη συγκεκριμένη κλινική για να φανεί ως εγκυμονούσα. Εδώ τώρα έτσι κι αλλιώς, Ρούλα, έχουμε δύο κομμάτια. Είναι το ένα που είναι πραγματικά τρομακτικό. Το έχουμε δει βέβαια δυστυχώς και σε άλλες ιστορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί στην τηλεόραση και στα μέσα γενικά. Από τέτοιες ιστορίες, το πώς γινόντουσαν όλα αυτά τότε τα χρόνια στα μευτήρια, με τις ψεύτικες εισαγωγές γυναικών που δεν ήταν έγκυες, που βγαίνανε όμως με ένα μωρό με διάφορες διαδικασίες. Off the record, δεν φαίνεται στο βίντεο, αλλά ο άνθρωπος, ο πατέρας δηλαδή. Χωρίς εμείς να το έχουμε περιλάβει στο βίντεο. Ναι, θέλω να πω ότι χωρίς. Όχι, ενώ off the record δεν το γράψαμε και στην κάμερα. Όταν κάναμε τη συνέντευξη, ο πατέρας. Άμα δεν το έχουμε γράψει στην κάμερα, θα το πεις. Γιατί είναι κάτι προσωπικό δικό τους που επιλέξανε να μην το πούν. Αλλά έχουμε όμως τον κύριο Βαγγέλη στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βαγγέλη. Μάλιστα. Τώρα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι για σας πιο πολύ από όλους είναι πολύ δύσκολη διαδικασία αυτή. Εσείς
πώς θεωρείτε ότι θα ηρεμήσει η ψυχούλα σας όταν θα βρείτε την βιολογική μητέρα? Ναι, και βέβαια, όταν θα βρω τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Τώρα, όσο αφορά τους γιατρούς και όλο αυτό το φαγοπότι εκεί που γινόταν στα μευτήρια, έχετε σκοπό να κινηθείτε, έχετε κάνει ήδη κάποιες ενέργειες? Όχι. Να σας πω κάτι, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ούτε να κινηθώ νομικά ούτε τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει να βρω τους γονείς μου, δηλαδή τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Εμείς όμως ως δημοσιογράφοι, κύριε Βαγγέλη, θα πρέπει να την ψάξουμε την υπόθεση αυτή, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση τώρα που υπάρχουν και τα στοιχεία, έχετε τα χαρτιά στα χέρια σας για μια αγοραπολισία που γινόταν. Και μάλιστα, μπορεί να μην ήταν και η μόνη. Μπορεί να είναι, ναι. Δηλαδή πλέον ξεκινάει να ξετυλίγεται ένα κουβάρι σε ένα άλλο επίπεδο, αν θέλετε, που ίσως να φέρει στο φως άλλα πράγματα, στο φως της δημοσιογράφης. Ναι, σίγουρα. Είναι και πολλά τα λεφτά, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος του μεροκάματος. Ναι, καταλαβαίνετε. Οπότε εσάς ο στόχος σας είναι επί της ουσίας να βρείτε τους βιολογικούς γονείς. Μάλιστα. Ο στόχος μου είναι να βρω τους γονείς μου, ναι. Κύριε Βαγγέλη, αν οι βιολογικοί σας γονείς δεν θέλουν να τους βρείτε, το έχετε σκεφτεί αυτό? Για ποιο λόγο να μην θέλουνε? Δεν πιστεύω να μην θέλουνε. Γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι όπως τα σκέφτεστε. Γιατί θα μπορούσε η κύριε Βαγγέλη, η φοιτήτρια, η 19χρονη που έμεινε εγκυμονούσα, να μην μπορούσε και εκείνη να κρατήσει το παιδί και να είναι. Συμφωνώ μαζί. Αντιλαμβάνεστε ότι και εκείνη την εποχή μια φοιτήτρια που θέλει και έρχεται από μια επαρχία και είναι στην Αθήνα και μένει έγκυος και δεν θέλει να μάθει τη σχέση της. Ναι. Σίγουρα. Μπορεί να μου στείλει όμως, μπορεί αν θέλει, δηλαδή αν θελήσει να με βρει ή ξέρω εγώ το οτιδήποτε, ότι να θέλει να κάνει κάτι μπορεί να το κάνει. Δηλαδή καταλάβατε. Να πούμε λίγο δύο πράγματα έτσι όπως είμαστε τώρα και εμείς θα το ψάξουμε έτσι κι αλλιώς περαιτέρω. Θέλετε να μας πείτε λίγο ποια ημερομηνία έχετε γεννηθεί και σε ποια περιοχή? Έχω γεννηθεί στην Πετρούπολη. Τα χαρτιά μου με γράφουν 15 του 1972. Έτσι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαι ή Απρίλιο ή Μάιο ή Ιούνιο. Δηλαδή, ότι και οι ημερομηνίες είναι όχι, πλαστές. Όχι, είναι γυρισμένες, είναι ψεύτικες. Ναι, βέβαια. Το 72 μόνο ισχύει. Δηλαδή μπορεί να είμαι τον Απρίλιο. Γιατί να σας πω λιγάκι, έχω διαγραφή βιβλιαρίου, έχω στο βιβλιάριο ότι τα ποτέ που ήταν ο πατέρας μου, η συγχωρεμένη μητέρα μου, που πέθανε, η μητέρα μου τέλος πάντων, ναι, που αυτή η γυναίκα που με πήρε έχει διαγραφή 25 Τετάρτου 1972. Υποτίθεται ότι διαγράφεται από τα ποτέ και πάει να γραφτεί στο ΙΚΑ. Οπότε πιστεύω πιο μπροστά πρέπει να γίνει. Οπότε έτσι συνδυάζετε εσείς τις ημερομηνίες. Ναι, έχουν αλλάξει ημερομηνίες. Για να χαθούν τα ίχνη, εν τω μεταξύ είχε βγάλει και κάποια, να το πω έτσι χοντρά, κάποια ταυτότητα πλαστή ο πατέρας μου. Δηλαδή κάποια στοιχεία που δεν ισχύουν καθόλου. Δηλαδή καταλαβαίνετε. Αυτά τα χρόνια δυστυχώς από ό,τι φαίνεται γινόντουσαν πολύ εύκολα. Ναι, γίνανε πολύ για να χαθούν τα ίχνη. Γιατί και οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και αν μπορούσε η κανονική μου μητέρα να με κρατήσει και να ήθελε για οποιοδήποτε θα λόγο μπορούσε να, να γίνει με μια νόμιμη διαδικασία. Μπράβο, γιατί σου λέει αν γυρίσει το παιδί, αν γυρίσει η μητέρα, κάποια στιγμή μπορεί μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια, ξέρω εγώ, πέντε να λέγε τι έκανα. Έκανα μεγάλο λάθος. Πρώτο παιδί μου να μην μπορεί να το βρει. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Νομίζω ότι σημασία για εσάς, σημασία για εσάς έχει πρώτα να ξεκαθαρίσετε συναισθηματικά κάποια πράγματα, να μάθετε λοιπόν την αλήθεια και από εκεί και πέρα να βγάλετε και τα περαιτέρω συμπεράσματα για τον εαυτό σας, για τη ζωή σας και για τους γονείς που σας μεγάλωσαν και να δείτε την ιστορία ολοκληρωμένη. Γιατί μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Δυστυχώς εκείνα τα χρόνια γίνανε πολλά, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποκλείσουμε και τίποτα. Εμείς θα μείνουμε σε επαφή όμως και θα το ψάξουμε και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας βοηθήσουμε. Μήπως και μπορούμε να σας φέρουμε σε επαφή με τους βιολογικούς σας γονείς. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Αυτά. Άσχημες καταστάσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από selfie, κλείνουμε με selfie. Παρακαλώ, η τεχνολογία, είδες.
Δεν τη θέλουμε, δεν τη θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Δεν θέλω άλλη selfie, δεν θέλω. Εγώ δεν έχω. Μου ήρθε μήνυμα ότι έχω απλήρωτο το τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Σοβαρά, κάποια έλεγε. Σταματάνε που χαίρομαι. Όταν την τραβάω έτσι, με βλέπω έτσι. Τράβηξε. Ωραία. Τι ωραίο αυτό. Φτάσαμε στο τέλος. Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας. Με το σχόλιο σας, γιατί όχι, να δώσουμε τα δώρα μας. Και αύριο, φρέσκι, Κυριακάτικα, θα είμαστε εδώ στις 12 ακριβώς. Γιατί κάνεις έτσι? Τέλεια! Τέλεια, λέω, θα είμαστε εδώ και ποτάρι. Εντάξει, για το σχόλιο. Σε ποτάρι σέλφι όλοι. Εδώ, θα είχατε κάτι πιο ωραίο να κάνετε το Σαββατοκυριακό? Όχι, με την Kim Kilian. Έτσι. Ό,τι άλλο να κάνουμε μετά τη δύο, παρακαλώ. Αύριο εδώ στις 12 ακριβώς, μαγκαζίνο live, σας περιμένω. Γεια σας. You wanna hot body? You wanna Bugatti?